Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, αγάπη, 2 Αυγούστου. Δεν κάνεις λάθος. Τελευταίο πάγκο της εβδομάδας. Πάντα στο Λίμπερο 107,4. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Για να σχολιάσουμε τα πάντα γύρω από την ασπρόμαυρη επικαιρότητα και όχι μόνο. Θα έχουμε στο ξεκίνημα μαζί μας τον Σταύρο. Τίποτα, Στέργιο, μόνο τα παιχνίδια έχουν όλα στο μυαλό τους. Τι θα έχουν εσύ, αγάπη? Η μόνη κουβέντα που θα ακούσεις στους δρόμους, σε παρέες, καφετέριες, παντού. Όλοι αυτό περιμένουν, τίποτα άλλο. Μετράνε αντίστροφα και την Τρίτη. Ναι. Είναι διακοπές, είναι εδώ, ό,τι θες. Όλοι έχουμε τον Σταύρο, θα τον έχουμε σε δευτερόλεπτα. Θα πάμε απευθείας να μιλήσουμε μαζί του για ό,τι υπάρχει. Τον έχουμε. Άψογος, ναι. Καλησπέρα. Καλημέρα, Σταύρο. Επαγγελματίας άψογος, ρε Σταύρο. Τι γίνεται? Ναι, ναι. Τι να γίνει, δύσκολη ζωή, αγάπη. Σε τι κατάσταση είσαι? Ξαπλωμένο. Σε μία ξαπλώστρα? Μπροστά από πισίνα? Δύσκολη ζωή, ρε Σταύρο. Δύσκολη ζωή, δύσκολη. Γιατί τα λεφτά βγαίνουν δύσκολα, δεν είναι απλά τα πράγματα. Στις πισίνες, Σταύρο, στις πισίνες. Στις πισίνες, γιατί. Έκανες καμιά βουτιά ή μόνο κοιτάς? Πώς δεν έκανα, 40 βαθμούς έχει κοπεί το ρεύμα. Μόνο βουτιές κάνω. Είναι και αυτό, είναι και αυτό, ναι. Ναι. Τι θα γίνει με αυτό το ρεύμα? Άρα δεν το πληρώνουν, το κόβουν και ξαφνικά είναι σε τιμωρία, μισή πόλη δεν έχει ρεύμα. Υπάρχουν θέματα στην πόλη, ρε, και με το νερό υπάρχει θέμα. Επίτηδες θα κάνουν, ρε, για να πουλήσουν τη ΔΕΗ, σε τα λαμόγια. Και αυτό ξαναπες το. Ναι. Αυτή την πάφουν την υπηρεσία. Ναι, ναι, ναι. Που σκάει ο λογαριασμός μου και άμα είναι τριψήφιος, αγκαλιάζω τον διπλανό τον γείτονα. Είναι καλό, σε φέρνει κοντά με τον συνάνθρωπο. Σε φαίνεται κοντά στην τόχευση. Τέλος πάντων. Μια μετάφραση. Ναι. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είστε? Ο ΠΑΟΚ πάει καλά? Ησυχία, Σταύρο, ησυχία. Όλοι περιμένουν. Και μια μεταγραφή θα κάνετε? Μεταγραφή μετά τον Άγιαξ. Τώρα έχουμε μάθει. Μπράβο, καλά τα λες. Καλά τα λες, καλά τα λες. Είμαστε συγκεντρωμένοι εκεί. Είμαστε συγκεντρωμένοι. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Σταύρο? Από πού θες εσείς, παιδιά μου, που έχεις προετοιμαστεί κατάλληλα. Από τη μεγάλη βραδιά τη χθεσινή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι, δεν θα πιάσω. Σφαγή των Κυπρίων, όχι. Σφαγή των Κυπρίων. Ναι, ναι. Σφαγή των Κυπρίων. Ένα πέραντι το οποίο δεν δίνεται ποτέ. Ένα άλλο που είναι πιο πέραντι που δεν δίνεται πάλι. Εντάξει, τώρα μιλάμε για σφαγή των Κυπρίων. Απορώ. Ακόμα το αίμα κυλά. Τώρα στον χάρτη έχει αλλάξει την εκεί που είναι το μισό που πέφτει το αίμα. Είμαστε δίπλα του. Ωραία, και έχει φτάσει μέχρι κάτω, μέχρι Λάρνακα. Είμαστε δίπλα του, Σταύρο. Δίπλα στους Κύπριους είμαστε. Στηρίζουμε την Κύπρο. Κανονικά. Μια χώρα. Μια χώρα που έβγαλε συγκρότημα που λέγεται One και ήταν 5. Τι σωστό. Στηρίζουμε. Εντάξει. Αναβίζει, έχει βγάλει πολύ. Κωνσταντίνα. Αλέξια. Αλέξια. Άσπρο μαύρο έχει βγάλει και το κουστό κομμάτι. Όνειρα κάνω. Θα μπορούσε να είναι ύμνος, θα τραγουδάμε εκεί όλοι μαζί στην Τούμπα. Ναι. Άσπρο μαύρο, τι ωραία, για να, για να μας το κλέψει μετά ο Άγιαξ, γι' αυτό. Εσύ βλέπεις σφαγή της ΑΕΛ, οι άλλοι βλέπουν σφαγή του Άρη. Πώς σφαγή του Άρη? Πήρε ένα πέναλτι σε 0-0 πρώτο παιχνίδι, έβαλε γκολ χωρίς να είναι πέναλτι, σε σύγκρουση όμο με όμο, και δεν δόθηκε ένα πέναλτι που πήγε ο άλλος και πήξε τον Αλίνα Μανταλίνα πάνω στον αντίπαλό του. Όχι, δεν ξέρεις. Πώς είναι? Δεν ξέρεις. Α, δεν ξέρω εγώ. Όχι. Ναι, έμαθα ότι ο Χρήστος οριόταν στον αέρα για τις κίτρινες. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν ακούω, όχι, δεν ακούω, το αποφεύγω. Εγώ είχα την εντύπωση ότι είχε στη ζώνη του πάνω κάνα μαχαίρι ο διαιτητής και όταν περνούσε δίπλα του παίκτη του Άρη του έδινε και μία. Ναι. Ναι, αυτή την αίσθηση είχα. Πόδι δούλευε ή μέση πλάτη, κοιλιά του? Κοιλιακή χώρα και πόδι. Κοιλιακή χώρα, φίλε, δεν είναι αυτός. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτή είναι η εργανική, να μην κάνουμε αναλύουμε. Όχι, όχι. Ναι, άμα γινόταν αυτό ανάποδα χθες, θα είχαμε τώρα αυτοκτονίες μας, εκεί θα είχαμε. Να δώσει τέτοιο πέναλτι στην ΑΕΛ και να μην δώσει αυτό που δεν τους έδωσε. Τέλος πάντων, μεγάλη μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στο μεταξύ, αύξησε τη διαφορά η Κύπρος. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω, ρε φίλε. Αφού κέρδισε μια άλλη όλη. Ναι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, εμείς κοιτάμε τα δικά μας. Πάμε στα δικά μας. Πλησιάζουν, ναι. Εντάξει, το ποδοσφαιρικό κομμάτι τώρα, λογικά ο Πέλκας θα μπει. Ο ΕΣΥΤ τον συνάντησα πρωί, δεν είναι και καλύτερη για συναντήσεις για πρωί. Ναι, θα μπει σήμερα, δεν έχει τίποτα σαν αστράγαλο και ένα θέμα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά διαμορφώνεται και
φεύγουν και όποιες φοβίες είχαμε για τους δύο παίκτες που αγωνίζονται στον άξονα και τον Μπέρκα δηλαδή. Ναι. Και τον Εσίτη. Ο Πάοκ πρέπει να πάει πλήρης. Δεν έχει αυτή τη στιγμή ενεργό το βάθος σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις, ειδικά στα κεντρικά χαφ. Υπάρχει ένα θέμα ξεκάθαρο. Αλήθεια. Μέχρι να γυρίσει ο Βέρμπλουμ και ο Μαουρίτσιο θα είμαστε λίγο σφιχτοί. Είναι η αλήθεια. Τώρα από εκεί και πέρα η ομάδα είναι καλά, προετοιμάζεται. Ξέρει τη δυσκολία του αγώνα, τώρα ό,τι και να λέμε, ο Άγιαξ είναι ένα top club και σε επίπεδο ιστορίας έχει διαμορφώσει το ποδόσφαιρο σε μεγάλο βαθμό με τη σχολή του και σε επίπεδο timing είναι μια φουρνιά η οποία είναι εξαιρετική. Πάλι έβλεπα χθες, είχε στην Νόβα μαγνητοσκόπηση ένα Άγιαξ Πρέντα, χωρίς να καταλάβω πώς έγινε, ήταν 5-0 το παιχνίδι. Ναι. Χωρίς να το καταλάβω, δηλαδή φαινόταν ισορροπημένο, εντάξει. Η Πρέντα έπαιζε, ο Άγιαξ έπαιζε, όλοι παίζανε. 5-0. Θεωρείς θα κατεβάζει... ότι θα κάνει αλλαγές ο προπονητής στο κυριακάτικο μάτς με την με τη Φύτεσε στο Σαββατιάτικο χρόνο? Εγώ νομίζω όχι. Όχι. Προσπάθησε να δώσει ρυθμό, να δώσει τους παίκτες που δεν έχουν. Διαβάζοντας κάποια ρεπορτάζ των Ολλανδών, λέγανε ότι θα βάλει τον Ταλιαφίκο που προέρχεται από τραυματισμό στο αριστερό άκρο και θα κάνει τον ντεμπούτο Αλβάρες. Ο Μεξικάνος, για να δω αυτό, πάνω σε αυτό που λες, ότι θα δώσει χρόνο και σε παίκτες που δεν είναι, για να τους έχει προχωρήσει. Μετά τα πέσινα του Άγιαξ που έφτασε μία ανάσα πριν τον τελικό, αντιλαμβάνεσαι ότι οι προτεραιότητες του έχουν να κάνουν με το Champions League, εντάξει. Και το ότι είναι πρώτο επίσημο παιχνίδι στην Ευρώπη και το ότι αυτό το πράγμα που έκανε πέρσι θα βρεις πράξη με τις πωλήσεις, ήδη έχεις πράξει ένα τεράστιο ποσό, αλλά έχει αρκετά ακόμα περιουσιακά στοιχεία να σπρώξει στην αγορά. Η Ολλανδία άλλωστε είναι η καλύτερη έμπορη. Μια τουλίπα που πουλούσαν και παίρνανε ένα σπίτι κάποτε. Ψέματα. Ναι. Δεν γλιτώνεις από αυτούς. Τα ζούμε κάθε χρόνο που πηγαίνουμε εκεί προετοιμασία. Δεν έχουν να πουλήσουν τίποτα και πουλάνε συνεχώς. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα δεν το έχω καταλάβει. Αλλά τέλος πάντων, αντιλαμβάνεσαι. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία της σειράς αυτής αγώνων, των δύο αγώνων. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να επενδύει τον εαυτό του. Δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο υπάρχει ξεκάθαρο φαβόρι. Και από την άλλη υπάρχει μια ομάδα που εντός συνόρων δεν χάνει, αλλά δοκιμάζεται σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα, αλλά δεν είναι και απίθανα. Μπάλα είναι. Ο ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα. Έχει μέταλλο. Έχει ενθουσιασμό, έχει υψηλό κίνητρο, υπάρχουν πολλοί παίκτες του ΠΑΟΚ που βλέπουν αυτά τα παιχνίδια ως παιχνίδια καριέρας. Μιλάμε για τον Πέρκα, μιλάμε για τον Ζαμπά, μιλάμε για τον Ακπομ, μιλάμε για παιδιά τα οποία τα ψάχνουν πώς και πώς αυτά τα παιχνίδια. Γενέθλιες με τον Ζαμπά, το όπλο ανέφερες. Κλείνει τα 21, ναι. Τα 21. Ναι, αντιλαμβάνεσαι, ο Ζαμπά είναι σε μια ηλικία που αν δείξει τώρα και πολλά λεφτά θα φέρει στον ΠΑΟΚ και ο ίδιος θα πάει σε ένα top επίπεδο. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικός για τον ΠΑΟΚ Ζαμπά, γιατί θα πει σαν τον λόγο ότι είναι ένα παιδί το οποίο στην καλή του μέρα αλλάζει ισορροπίες. Δεν είναι ένας απλός παίκτης. Είναι ένα παιδί το οποίο ναι μεν έχει διακυμάνει στην απόδοσή του, αλλά αν είναι καλά, όπως έδειξε στην προετοιμασία, τότε ο ΠΑΟΚ ανεβάζει ποσοστά επιτυχίας στο μισθωτικό του κομμάτι πάρα πολύ. Γενικά η τριάδα Πέρκα, Σακπόμ και Ζαμπά ήταν αυτή που λειτουργήσε καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη στην προετοιμασία. Πολύ γρήγορο συνδυαστικό ποδόσφαιρο, πολλά γκολ, πολλές assist. Γενικά τα παιδιά αυτά πήγανε στα κόκκινα και μακάρι να συνεχίσουν να είναι στα κόκκινα όσο είναι, όσο που ξεκινάνε οι επίσημες υποχρεώσεις. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι γνωστό που βασίζεται. Βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συνοχή της αμυντικής του τετράδας, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ποιότητα του κατουρίου στο 8, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητα του εσύ να κόβει. Και από εκεί και πέρα σε αυτή τη διάβαση τον Μπίσεσβαλ, ο οποίος ναι μεν δεν είναι πάντα καλοκαίρι την καλύτερη του κατάσταση, αλλά δεν πάβει να είναι ένας παίκτης υψηλής ποιότητας που μπορεί με 2-3 ενέργειες να κάνει διαφορά. Ναι, και αλλιώς θα αποδώσει το επίσημο παιχνίδι με τον Άλεξ και αλλιώς ήταν στα φιλικά σίγουρα κι αυτός. Εντάξει, το κίνητρο είναι υψηλό για όλο τον οργανισμό και σίγουρα επειδή έρχεται και η Βανσαβίδης στο κοντά, το πριν πρόκρισης θα είναι και αυτό ιδιαίτερα μεγάλο. Ναι. Δεν είναι μόνο δηλαδή το ότι είναι αθλητικό το κίνητρο, θα είναι και οικονομικό το κίνητρο. Ναι, ναι. Σίγουρα. Αυτό υπάρχει πάντα νομίζω πλέον στον ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει, κοίτα να δεις και να μην υποθεί, μπορεί να εμφανιστεί στα αποδυτήρια μετά και να πει πάρτε τόσα και
Γεια σας. Ναι, ναι, ναι. Δεν τίθεται θέμα. Είναι ναι. Λίγο σίγουρο. Αυτό το ξέρουν. Το ξέρουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ αυτό. Εδώ το ξέρουν. Το ξέρει ο κόσμος γύρω από την ομάδα. Εδώ πληρώνονται στο Μακεδονία Παλάς οι υπάλληλοι. Ναι, δεν είναι, δεν είναι μόνο οι παίκτες. Όταν κερδίζει ο ΠΑΟΚ, εντάξει. Σταύρο, δεν έχεις καμιά κριστήρια λίγο να πάρει τώρα τον Φαν ντε Μπεκ? Κοίτα να δεις. Γιατί όντως είναι το καλύτερο εργαλείο αυτή τη στιγμή στην μεσαία γραμμή του Άγιαξ, εντάξει. Νομίζω είναι ο παίκτης κλειδί. Πιο πολύ φοβάμαι τους πλάγιους των Νέρες και τους Ζήλιχ. Ναι. Είναι η αλήθεια. Αυτοί δημιουργούν υπεραριθμίες, αυτοί είναι καλοί στο ενασμένα, αυτοί μπορούν να τρυπήσουν μια καλά οργανωμένη άμυνα, αυτοί μπορούν να εκμεταλλευτούν τους χώρους. Και Φαν ντε Μπεκ βέβαια είναι ένα παιδί το οποίο πνευματικά είναι σε top επίπεδο, δηλαδή η οξυδέρκειά του στο παιχνίδι είναι απίστευτη. Μπορεί να βρει ανά πάσα στιγμή τους καινούς χώρους στον διάδρομο και να κινηθεί εκεί για να πάρει την μπάλα. Εντάξει, γενικά ο Άγιαξ έχει μια ομάδα η οποία παρά την απώλεια του Ντελίχτ και του Ντεγιόνγκ παραμένει σε ένα top επίπεδο. Εντάξει. Έχει πάρα πολλά παιδιά τα οποία... Γιατί το Μασραουί και ο Ταλιαφίκο είναι... πώς το λένε, είναι λίγοι. Πρώτα απ' όλα ο Μασραουί, αν παρατηρήσει κανείς πως παίζει, εντάξει, είναι απίστευτο για μπακ. Πρώτα απ' όλα δεν πάει ποτέ στη γραμμή, πάντα κλείνει προς τα μέσα. Ναι. Είναι άλλο το παιχνίδι του. Αφήνει το Ζήγεχ στη γραμμή και ξεκινάει από εκεί τις προσπάθειές του. Δεν είναι εύκολο να τους αντιμετωπίσεις αυτούς τους παίκτες. Και τώρα αν δώσει μια υπεραριθμία ο Άγιαξ από τη δεξιά του πλευρά και εκεί εγώ έχω τον Γιαννούδη και τον Πίσεσβαρ και τον Καντονί να δίνει βοήθειες, θα έχουμε πρόβλημα. Κακά τα ψέματα. Αλλά θα μου πεις τώρα τι να χτίσω μια πλευρά γιατί η άλλη τι είναι με τα Λιαφίκο και σένα και τον Βάρκους όλους μέσα εκεί. Τέλος πάντων, δεν είναι απλά τα πράγματα, είναι πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Είναι μια ομάδα την οποία μπορείς να αντιμετωπίσεις μόνο αν είσαι 100% συγκεντρωμένος στο παιχνίδι σου. Αλλιώς, αντίο ζωή. 5 λεπτά να τους αφήσεις να πάρουν τον έλεγχο 100% θα σε πεθάνουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Από την άλλη βέβαια δεν πάβει να είναι μια ομάδα με ένα μέσο όρο ηλικίας μικρό που αν δεν μπει σωστά στο παιχνίδι μπορεί να χάσει τον έλεγχο. Πάντα όλες οι ομάδες έχουν αδυναμίες που ο αντίπαλος πρέπει να τη διαβάσει. Παραδείγματος χάρη επειδή μιλάμε για αδυναμίες, ο Άγιαξ είναι μια ομάδα η οποία δεν αγχώνεται και τόσο πολύ στο τι καλύψεις θα δώσει στην αμυντική τους γραμμή. Πολλές φορές οι αμυντικοί παίζουν ενασμένα με τον αντίπαλο. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς παίκτες που παίζει επιτυχημένα το ενασμένα. Άρα δεν είναι δηλαδή και δύσκολο να δημιουργήσεις και εσύ συνθήκες για να σχολάρεις. Το θέμα είναι πώς θα τα βάλεις και πώς θα τα φας. Και καλό είναι να έχεις αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς με ένα μικρό πλεονέκτημα για τη ρεβάνς. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα εκτός δύσκολα κάνει. Αυτή είναι η αλήθεια. Από τον Άγιαξ δεν έχει χάσει εκτός έδρας πάντως. Δύο φορές. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, όλα είναι θεωρητικά. Μπορεί να δούμε ένα παιχνίδι, μπορεί διαφορετικό από το που περιμένουμε, μπορούμε να δούμε ένα παιχνίδι το οποίο τέλος πάντων δεν έχει καμία σχέση με το πώς το έχουμε μελετήσει στο μυαλό μας. Κοίταξε, γενικές γραμμές, Σταύρο, αν πας στην Ολλανδία και προκρίνεσαι και η Μεσοπαλία, είμαστε καλά. Τώρα, αν πας και χρειάζεσαι μόνο νίκη, είναι δύσκολο να πας στην Ολλανδία για να στοχεύσεις μόνο τη νίκη. Αλλά αν και η Μεσοπαλία μας βολεύει με γκολ, νομίζω θα το παλέψουμε και με το παραπάνω. Έτσι είναι ακριβώς. Με δύο λόγια. Γιατί έτσι είναι ακριβώς. Είναι αυτό που είπες, δεν μπορείς να το προσεγγίσεις θεωρητικά. Μπορείς να μιλάμε δύο ώρες, αλλά. Εντάξει, είναι. Ναι, δεν μπορούμε να μιλάμε πάνω σε δεδομένα, πάνω σε νούμερα, πάνω σε οτιδήποτε, αλλά είμαστε του αγώνα να είναι τέτοια που να μην έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε. Πάντως το 0-0 που θα το υπογράφαμε όλοι, χλωμό δείχνει. Δεν γίνεται ο Άγιαξ να μην βάλει γκολ. Γράψε με, δηλαδή βάζει γκολ ο Άγιαξ. Δεν γίνεται, μην βάλει. Ναι. Δεν βάλει πώς θα φάει. Ναι. Δεν είναι μια ομάδα η οποία δεν θα βρει 6-7 κλασικές ευκαιρίες στο παιχνίδι για να κάνει 1-2 γκολ. Θα τα βρει. Ναι, αυτό το περιμένεις. Πάντως το έχουμε κουβεντιάσει, Σταύρο, νομίζω εκτός αέρα, ότι ίσως είναι καλό ότι ο ΠΑΟΚ θα σεβαστεί τον Άγιαξ περισσότερο από όσο ποτέ. Δηλαδή στο μυαλό μου το έχω ότι ακόμα και σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ προηγηθεί, που θα είναι το ιδανικό, θα είναι λιγότερο αφελής από ότι ήταν στα δύο μάτς προηγούμενα, όπου ενδεχομένως το 1-1 να μας δημιουργήσει σε όλους μας, ακόμα και στην ομάδα, μια αίσθηση ότι εντάξει, στην Τούμπα έχουμε το προβάδισμα, θα πάμε κτλ. Ή ένα ψυχασμό. Είναι η πρώτη φορά δεν που. Παιδιά, δεν υπάρχουν έδρες στο ποδόσφαιρο. Πλέον μη σας πω ότι είναι πιο βολικό για μια ομάδα να παίζει εκτός. Δεν παίζει ο κόσμος μπάλα, δεν παίζει τέλος πάντων. Πάντα σε εντός ένας παιχνίδι έχεις μια υποχρέωση
πρωτοβουλία η οποία μπορεί να σε οδηγήσει σε πολλά λάθη, ενώ δεν την κατέχεις. Στο ποδόσφαιρο πολλές φορές πλέον στο σύγχρονο είναι καλύτερο να παίζεις εκτός. Εκεί που δεν έχεις την πίεση του κοινού σου, εκεί που μπορείς να αφομοιώσεις το πλάνο σου καλύτερα, εκεί τέλος πάντων που μπορείς να κάνεις αυτό που πρέπει χωρίς να έχεις την πίεση του κοινού. Σταυρό, που την... Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο πολύ, αυτή είναι η κατάσταση. Τι να κάνουμε τώρα. Από τη λίστα του Φερέρα δεν προέκυψε κάτι. Λογικό και αναμενόμενο νομίζω. Πήρε μέχρι και πιτσιρικάδες που πληρούν τις προϋποθέσεις να είναι στη λίστα Β. Δεν έμεινε κανείς απ' έξω. Υπάρχουν δημοσιεύματα στη Γερμανία για τον Αλμπορνόζ ότι ο ΠΑΟΚ δίνει 1 εκατομμύριο ευρώ για τον αριστερό μπακ του Ανόβερ. Αυτή είναι η τιμή. Αυτή είναι η τιμή του Αλμπορνόζ. Το Ανόβερ θέλει να ξεφορτωθεί το μεγάλο συμβόλαιο που έχει. Τον πουλάει σε αυτήν την τιμή που είναι φθηνή, που είναι μικρό το νούμερο για ομάδα Γερμανίας. Η ηλικία του δεν είναι απαγορευτική, είναι 28 χρόνια, δεν έχει μεταπολιτική αξία βέβαια, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχει μεταπολιτική αξία, εκτός αν το στείλεις εγώ μια χρονιά μετά στην Σαουδική Αραβία. Είναι ένας παίκτης με τα στοιχεία που ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Είχε και μια περιπέτεια μικρός, είναι η αλήθεια, αλλά δεν έχει δώσει συνέχεια, μια χοντρή περιπέτεια. Όταν τα θυμώνε, δεν έχει δώσει δικαιώματα από τότε. Ας ελπίσουμε ότι αν τον πάρει ο ΠΑΟΚ δεν θα δώσει δικαιώματα εδώ, γιατί έχουμε τον έναν εδώ πέρα και δεν μπορούμε να φύγει, μην έχουμε και δεύτερο. Ναι. Εντάξει, καλός παίκτης. Διεθνής χιλιανός τώρα, δεν είναι με σημαντικό διαβατήριο, δεν πιέζει ξένο. Ξέρει τη θέση καλά. Δεν κλείνει τον δρόμο του Γιαννούλη, είναι διαφορετικοί παίκτες. Θα πάρει και ο Ρίγια και αυτός. Εντάξει, γενικά είναι μια από τις περιπτώσεις που έχει πάω στη λίστα του, δεν είναι μοναδική. Ο Αράνα που γραφόταν καιρό μόνο για τον δανεισμό θα έρθει πάρει 7 ήσαν λίγο. Δεν θα δώσει 1 εκατομμύριο για τον δανεισμό τώρα. Γι' αυτό και είναι μια υπόθεση που δεν έχουμε δώσει καμία ιδιαίτερη έμφαση. Τώρα αν αλλάξει κάτι θα ασχοληθούμε. Έχει και άλλες λύσεις, δεν είναι αυτές οι μοναδικές, και άλλες υπάρχουν. Για τη θέση του αριστερού μπακ. Το θέμα είναι πότε θα αποφασίσει ο ΠΑΟΚ να κινηθεί. Ο Αλμπορνόζ είναι μία από αυτές. Υπάρχουν τέλος πάντων στην Ισπανία οι υπόθεση του Αράνα, νομίζω και άλλη μία από εκεί. Υπάρχουν από Γαλλία, υπάρχουν γενικά λύσεις. Παικτών που είναι σε ένα επίπεδο πάρα πολύ καλό και θα μας κάνουν τη δουλειά. Αλλά είναι πρώτα τα παιχνίδια νομίζω με τον Άγιαξ. Γιατί εκεί μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα. Αυτό πιστεύω. Ναι. Βέβαια, άμα γίνει το θαύμα και περάσεις, θα ψάξεις και δύο λίτερα πάνω μετά. Ναι, αλλάζει μετά το κουβέντα. Γιατί Καβατζώνης και τους ομίλους του Europa League στη χειρότερη, αν περάσει τον Άγιαξ. Εντάξει, και μετά η αντίπαλη που είχε πάω είναι στα μέτρα. Όντως, ναι. Έχει τεράστιες πιθανότητες να περάσει και στους ομίλους Champions League. Το δύσκολο κομμάτι για τον ΠΑΟΚ είναι αυτό. Αυτό που έχει τις λίγες πιθανότητες και αυτό που κυνηγάει να φάω. Να δούμε. Εντάξει, εμένα ο Άγιαξ δεν με φοβίζει μόνο ποδοσφαιρικά, με φοβίζει και παραγωγικά. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία είναι κατεστημένη. Καλά, θα πάρει τα σπόρια, θα πάρει έτσι, δηλαδή άμα χρειαστεί ένα σφύριγμα τον πάρει. Δηλαδή, είναι μια ομάδα που θα έχει τις αβάντες της. Κακά τα ψέματα. Και αυτό που λες με βάση τους παράγοντες, αλλά εντάξει και τώρα σαν brand name είναι στα top 5. Αυτό λέω, είναι ένα top 5. Ο Άγιαξ υπήρξε αυθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση του ποδοσφαίρου. Ο Άγιαξ του Κρόεφ είναι αυτός που δημιούργησε να πούμε την πίεση ψηλά, που μείωσε τις αποστάσεις στο ποδόσφαιρο. Είναι μια ομάδα που τροφοδοτεί συνεχώς παίχτες με υψηλό επίπεδο. Είναι μια ομάδα που πρωταγωνιστεί τέλος πάντων στην Ολλανδία παραδοσιακά. Είναι μια ομάδα που έχει τη σκιά του Κρόεφ από πάνω τους, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιράνθρωπους που έχει βγει παγκοσμίως, συνδυαστικά δηλαδή και με ποδοσφαιρική αξία αλλά και τεχνοκρατική προσέγγιση για τον ποδόσφαιρο. Αλλά δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσει τον Άγιαξ σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρικό. Είναι όλη η αύρα που έχει το κλαμπ. Εκεί είναι και το κρυβιστικό της υπόθεσης. Δηλαδή θυμάστε τι πέναλτι έδωσε ο Τέιλορ στο 45 από ένα απλό κράτημα του Κλέοβατς εντός περιοχής. Ναι, ναι. Που δεν έπρεπε να το κάνει ο Κλέοβατς, αλλά το έκανε. Και εύκολα δόθηκε το πέναλτι. Ναι, πρέπει να το έχεις και αυτό. Δεν το λέω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι στο 200% της συγκέντρωσης. Να μην δώσει ούτε τέτοια δικαιώματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σταύρο, να σε αλλάξω λίγο θέμα. Τι λένε οι πληροφορίες σου για τον Ενρίκε?
Καλά, είναι χαιρετίσμα. Με την πρόθεση του ΠΑΟΚ να του ανανεώσει το συμβόλαιο με ελαφρώς. Για τον Δανίση το θέλει, αλλά και αυτό έχει κουράσει. Εγώ δεν ήμουν ο παίκτης. Δεν θέλει κιόλας ο παίκτης, δανεισμό. Ναι, κοιτάξτε, παιδιά, έφυγε η εποχή που θα πάρουμε λεφτά από κάποιους παίκτες, θα πρέπει να τους αφήσουμε ελεύθερους. Ισχύει για τον Ερίκη, ισχύει για τον Μάρτα. Δεν γίνεται να δεν παίρνεις λεφτά, ωραία, να ανανεώνεις το συμβόλαιο, να τον δανείσεις με λιγότερα λεφτά από αυτά που προβλέπει το συμβόλαιο, να πληρώνεις κι εσύ και να περιμένεις κάποια πρόταση. Ο Ερίκη πώς έφτασε, 29. Ναι, τόσο πρέπει να έχει φτάσει, ναι. Ναι, ο Γουάρντα πρέπει να είναι 27. Ο Γουάρντα, 26. Ναι, πόσο. Εντάξει, ο Ερίκη είναι, λογικό να μην θέλει να μπει πάλι σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή το λέει κιόλας. Μα γιατί να το κάνει, το έκανε μία, το έκανε δύο, εντάξει, κάπου κούρασε. Και σε δύσκολο γιατί... περιβάλλον τότε. Βέβαια, πήγε στην Κάραμπαχ και στην... Ναι, δεν ήταν και κάτω. Εντάξει. Όχι, σου λέω, Ερίκη, άσε με να βρω εγώ μια ομάδα χωρίς να έχω την σκέπη κανένας. Δεν με θέλεις, οκ, okay, κανένα πρόβλημα. Δεν βρήκαμε λεφτά, ούτε εσύ βρήκες, ούτε εγώ βρήκα. Εγώ για ποιο λόγο άλλωστε να βρω, τρέχει το συμβόλαιό μου, έπρεπε να μου βρεις, δεν μου βρήκες. Χάρηκα πολύ, γεια σας. Ναι. Είναι μια εποχή αποφάσεων για τον ΠΑΟΚ. Αν δεν μπορείς να πάρεις λεφτά, τον αφήνεις να φύγει. Να γλιτώσεις να έχεις το συμβόλαιο. Αν στο συμβόλαιο του Ερίκη είναι 600.000, γλιτώσεις 600.000 σε τον φόρο, 800.000 και το Βάρντα αντίστοιχο. Και θα τρέψεις την ιδέα, μην τυχόν και πάει ο Βάρντα πουθενά και κάνει παπάδες και πουληθεί καμιά 40 εκατομμύρια μετά. Δεν θα γίνει αυτό, το καταλαβαίνουμε, αλλά λέμε τώρα. Πολλά έχουμε δει στο ποδόσφαιρο. Αυτό που παρατηρούσα χθες ήταν ότι από αυτούς που έφυγαν από τον ΠΑΟΚ, ο μόνος, και από Καδημίες και από πρώτη ομάδα, ο μόνος που έχει μια προοπτική και πονάει του ότι έφυγε, είναι ο Δημητρίου στη Βασιλεία που έφυγε και παίζει σχέση. Ναι. Όλοι οι άλλοι δεν είδε στον ίδιο μήνα κανένας. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι το Σιαμπάνι του, στο παράδειγμα. Πού πήγε το τελικά? Για Πανιόνιο λέγεται. Το έχασα. Για Πανιόνιο. Ναι, μια χαρά. Εντάξει, καλά. Μια χαρά. Δεν έχει το κόκκινο το Πανιόνιο. Γιατί για βασικό τον θέλουν. Δεύτερο. Τρίτο, ξέρω. Ναι. Εντάξει, η εικόνα του στα φιλικά ήταν. Δεν ξέρω αν το έπαθε από το πολύ άγχος ή οτιδήποτε άλλο, αλλά τα δύο κόλπου που δέχτηκε στα φιλικά ήταν για γέλια. Οπότε. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, καλά να είναι ο Μάριος. Καλή επιτυχία. Να σε πάω λίγο στο μπάσκετ πριν κλείσουμε. Θέλω λίγο να σχολιάσει την είδηση ότι ο Κούπερ βρέθηκε στον οργανισμό του. Λέει ένα στοιχείο που βρίσκεται στον πλακούντα της γυναίκας όταν είναι έγκυος. Μεγάλη εξυπνάδα. Προφανώς είχε δώσει δείγμα από γυναίκα ο DJ. Το είδες αυτό. Ρε εσύ, δηλαδή είναι δυνατόν. Είχε πει, λέει αυτός, ότι απέχει από τον μπάσκετ για οικογενειακούς λόγους. Μετά βγήκε ότι τιμωρήθηκε με 2 χρόνια αποκλεισμό. Και στο δείγμα που είχε δώσει, βρέθηκε λέει μια ουσία που την έχουν οι γυναίκες στον έγκυος. Δεν είναι μόνο ότι πήρε δείγμα γυναίκας, πήρε και δείγμα εγκύου γυναίκας. Η οποία γυναίκα προφανώς δεν ήξερε ότι είναι έγκυος και φαντάζεσαι από τον διάλογο καλά ρε εσύ. Δεν ήξερες ότι είσαι έγκυος. Πού να το ξέρω, πού να το ξέρω, DJ μου και τα λοιπά. Εντάξει. Εντάξει. Κοιτάξτε, το μπάσκετ τώρα, ό,τι και να λέμε, αυτό που προέχει είναι να δεχτεί λύσεις στην ΚΑΕ. Λύσεις στην ΚΑΕ. Εκεί να σε πει μια τελευταία ερώτηση. Γι' αυτό το έκανα. Δεν θα δεχτεί λύσεις στην ΚΑΕ, επειδή βλέπω όλοι περιμένουν τέλος πάντων να γίνει μια συνάντηση του Φράγκου Φραγκούλη με τον Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Εγώ επειδή συνάντησα τον στρατηγό, ο ίδιος δεν περιμένει λύση από εκεί. Εντάξει. Και ο Ιβάν δεν έχει κανένα λόγο να επενδύσει. Το μπάσκετ είναι αυτό που λέγαμε τόσο καιρό. Είναι το μοναδικό τμήμα που πρέπει ο οργανισμός του ΠΑΟΚ να λειτουργήσει σαν οργανισμός και να βρει λύση. Η μόνη λύση που έχει βρει λοιπόν ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ και κανένα ΠΑΟΚ και όλοι αυτοί τέλος πάντων που ασχολούνται με τον μπάσκετ είναι να μιλήσουν με τον Ιβάν. Μα ο Ιβάν δεν θέλει να πει ρε φίλο. Δώσε μια λύση. Θα μου πεις εύκολο, ναι, δεν είναι. Αλλά κάνε κάτι. Κάνε κάτι. Η ομάδα θα κατέβει στο ποτάσμα, παιδιά. Αυτή τη στιγμή αν έχει 3 παίκτες. Ναι. Αν βγάζει 2 πιτσιρικάδες, δηλαδή, 3 έχει. Δεν υπάρχει πιο θλιβερό πράγμα για τον ΠΑΟΚ. Θλιβερό όμως, πραγματικά. Δηλαδή, έχει καταδύσει αηδία να γίνεται η στραβή και να περιμένουν όλοι τον Ιβάν να δώσει λύση. Ο Ιβάν, παιδιά, έχει το ποδόσφαιρο, έχει τις επιχειρήσεις του, έχει 1000 δυο, έχουμε πάρει double, έχουμε κάνει ό,τι έχουμε κάνει, έχουμε γίνει μια υπερδύναμη ποδοσφαιρική, η ομάδα είναι σε ένα πολύ τσόπ επίπεδο. Εντάξει. Δεν έχει λόγο να κάθεται να δίνει τα εκατομμύρια του στην άθλημα το οποίο από μόνο του δεν έχει φροντίσει να διασφαλίζει
ένα σοβαρό ποσοστό επιστροφή των χρημάτων που επενδύεις. Που τα έχει δώσει, Σταύρο, που τα έχει δώσει, δεν είναι ότι είναι παντελώς αδιάφορο. Έχει δώσει ήδη, ναι. Ναι, θα δώσει ένα 3 τώρα για να λειτουργήσει το τμήμα. Ναι. Μα έχει το δικαίωμα. Το μπάσκετ το οποίο το έχουν διαλύσει, ο Ολυμπιακός ψάχνει τρόπο να μην παίξει από τα δύο, ο Παναθηναϊκός κάνει με τον Γιαννακόπουλο ό,τι θέλει, η άλλη κομπάσει. Στην Ευρωλίγκα παίρνει κάποιος ξοδεύοντας 40 εκατομμύρια για να κερδίσει την Ευρωλίγκα και να πάρει 2,5. Πείτε μου ένα εταιρικό λόγο να εμπλακεί κάποιος στο μπάσκετ, εκτός άμα είναι μπασκετικός καβλάντης εδώ πέρα, έτσι, και θέλει να έχει μια ομάδα και να δείχνεται. Αντί να πάρω μια θαλαμιγό, ξέρω εγώ, να έχω μια ομάδα μπάσκετ. Να πετάξω τα λεφτά μου, ξέρω εγώ. Εντάξει, και να κάνω τον πρόεδρο. Να μιλάμε για ένα άθλημα το οποίο το έχουν σακατέψει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν έχει έσοδα από πουθενά. Ωραία. Δεν έχει και την αρρώστια ο Ιβάν. Γιατί να μπει ο Ιβάν. Δεν έχει το ποδόσφαιρο. Δεν τον έχουν όλοι Θεό. Ποιος ο λόγος να μπει στον μπάσκετ. Και αυτό το πράγμα τώρα το ξέρουμε εδώ και 2 χρόνια. Και όλη η κουβέντα γύρω από το πώς θα σωθεί τον μπάσκετ είναι να συναντήσουμε τον Ιβάν. Δεν θέλει να μπει. Ψαχτείτε αλλού. Μαζευτείτε όλοι που μπορείτε να δώσετε μια λύση. Τώρα φάγαμε μπάνγκ για 1500 ευρώ. Ναι, αυτό θα σου λέγα. Εντάξει, είναι, νομίζω... Για ένα παίκτη που έπαιξε πριν 3 χρόνια. Δηλαδή, είναι μερικά πράγματα που σαν οικογένεια του πάω, δηλαδή αποφασίσουμε βάλει μια μέρα να φύγει, ρε παιδιά. Τι κάνουμε. Το διαλύουμε, το κλείνουμε. Το κλείνουμε. Εντάξει, υπάρχει σε πολύ κόσμο αυτή η απλουσδευμένη λογική και μπακαλίστικη λογική εν μέρει, αν θες, ότι έλα μωρέ, 2 εκατομμύρια έδινε Super League το χρόνο. Ας τα δώσεις στο μπάσκετ ή το συμβόλαιο του Χατζερίδη, τα ακούς και εσύ, εντάξει, οκ. Okay. Αυτά όλα, ρε φίλοι, δεν λειτουργούν οι επιχειρηματίες έτσι. Δεν λειτουργούν οι επιχειρηματίες έτσι. Έχει να κάνει με το ότι πώς ήθελα να πλασαριστεί στη Super League. Είχε να κάνει με το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Ωραία. Δεν ήθελε να πάρει μαρινά στη χορηγία με την Αλτερίκο και ήθελε να την πάρει αυτός. Και την πήρε. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Δεν θα μπει στο μπάσκετ. Να το παραμυθιαζόμαστε ότι θα μπει. Δεν θα μπει. Όποιος θέλει, βάζω στοίχημα στον αέρα. Βάζω στοίχημα στον αέρα, όποιος θέλει. Γιατί κοροϊδευόμαστε. Γιατί χάνουμε τον χρόνο όταν υπάρχει ουσία. Ναι, αλλά περνάνε οι μέρες ναι. και οι εβδομάδες, Σταύρο, έτσι όμως. Θα έρθει ο Ιβάν τώρα, δεν παίρνει με τον Άγιαξ. Ποιος βάζει στοίχημα ότι δεν θα υπάρχει 1 ευρώ για τον μπάσκετ. Γιατί δεν θέλει ο άνθρωπος. Ναι, τι γίνεται είναι το θέμα. Οκ, δεν βάζει. Για πότε θα περάσει ο Αύγουστος, θα πάρει, θα πάρουμε. Είναι δουλειά του Μπάνου, είναι δουλειά του Καλασσόπουλου και είναι δουλειά του Κατσαρή. Να καθίσουν στα τραπέζια να πούν τι κάνουμε. Έχουμε ένα άνοιγμα, ξέρω εγώ, 2,5 εκατομμύρια, γνωστό. Εδώ και καιρό. Πώς το μαζεύουμε. Να βγούμε στην αγορά, να βρούμε 5 χορηγούς, 100, 110 χιλιάδες, 120, μια φανέλα, μια έτσι, μια γυμέτσι, κάτι να γίνει. Πώς δηλαδή όλοι λένε θα φύγει ο Ιβάν και θα δώσει λύση. Όχι, δεν θα δώσει λύση. Κάτσε μόνος ο σαν σύλλογος και βρεις άκρη. Ναι. Δεν είσαι το Ζαγκριβέριο, πάω και εσύ. Και παραλαμβάνω. Φεύγει αύριο ο Ιβάν. Του κάνουν τη ζωή μαύρη, δεν τον αφήνουν να αναπτύξει το λιμάνι, δεν τον αφήνουν να κάνει το ένα. Δεν λέω ότι είναι ένα παχτό σενάριο. Λέω ότι με αυτούς τώρα που κυβερνούν όλα μπορεί να τα ζήσεις. Ναι. Εντάξει. Να πηγαίνω και εδώ που είδαμε ξαφνικά στη ζωή μας. Ωραία. Ναι. Τι θα κάνουμε εδώ. Πάμε αυτοκτονούμε μαζικά, έχουμε πέτρες στο λαιμό, στην παραλία. Δεν είναι σοβαρή προσέγγιση αυτή για ένα σύλλογο μεγάλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα μου πεις, ρε φίλε, δεν έχω 3 εκατομμύρια σου πει ο άλλος. Ωραία, ρε φίλε, μαζευτούμε λίγο από την γύρω, να δώσουμε μια έκταση στο πρόβλημα. Ωραία, να βγάλουμε ένα εισιτήριο διαρκείας, μπας και πονηθεί, να κάνουμε κάτι. Να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι το τμήμα δεν βγαίνει. Ότι δεν θα έχουμε ομάδα. Τι είναι, δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτό παραμυθιζόμαστε. Αχ, τη γλυκιά είσαι εσύ, αγάπη μου, και εσύ τη γλυκιά είσαι και κανείς δεν είναι ζητούμενο ποτέ. Ναι, μάλλον έτσι είναι. Δεν είναι τα πράγματα θολά, είναι ξεκάθαρα. Ή ασχολούμαστε και σώζεται το τμήμα, σώζεται. Γιατί είναι μια προσπάθεια σοφή, δεν είναι και εύκολη. Ωραία. Ή δεν ασχολούμαστε και ρίχνουμε την ευθύνη μας στον άλλον. Ωραία. Και τελειώνει το παραμύθι. Και εμείς δεν πέσαμε ποτέ στην Αλφαδία, πάρε και την Αλφαδία μαζί με τους άλλους, θα πέσουμε αγκαλιά. Ίσως την καταλάβουμε και τότε και οι δύο. Την καταλάβουμε τότε.
Γιατί και οι άλλοι είναι για φούντο, εντάξει. Σταύρο, λίγο πριν κλείσουμε, να σου πω πάνω σε αυτό που λέγαμε συμπτωματικά πριν από λίγο για τον Van de Beek. Υπάρχει ρεπορτάζ στην Ολλανδία που αναφέρει ότι ο Άλιαξ απάντησε θετικά στην πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης για το Van de Beek, γιατί στράφηκαν εκεί οι Ισπανοί, μιας και με τον Ποκμπά δεν βγάζουν άκρη και με τη Manchester United. Τα έχουν βρει σε όλα, λένε οι Ολλανδοί, όπως διαβάζω στο Sport DNA, και η μεταγραφή αναμένεται να κλείσει τις επόμενες ημέρες. Απομένουν λεπτομέρειες. Οι Ισπανοί πάντως δεν είναι βέβαιοι. Εντάξει, άμα τα βρήκαν θα κλείσει ο παίκτης, δεν θα παίξει με μάθη. Όχι, στην Ισπανία λένε ότι είναι το plan B της Real και ότι περιμένουν ακόμα, δεν γράφουν το ίδιο. Αυτό βγαίνει την Ολλανδία. Οι Ολλανδοί μπορεί να έχουν λίγο καλύτερη ενημέρωση από ότι οι Ισπανοί πάντως. Με ένα ποσό περίπου στα 60 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τους Ολλανδούς. Ας γίνει μέσα στο Κυριακό. Τέλος πάντων, μακάρι να πολιθεί και αυτό, θα πολιθεί και ο Νέρος και να δούμε εμένα και εσένα εδώ. Πώς θα προλάβουμε, κάτσε, τρίτη το μάτι. Σαββατοκύριακο έρχεται, δουλεύουν Σαββατοκύριακο οι ξένοι. Δουλεύουν όντως αγάπη. Έτσι, Σταύρο, πες τα. Αφήστε ρε παιδιά, τους ξεκάνω τους ανθρώπους. Πες τα. Λοιπόν, αυτά νομίζω τα καλύψαμε. Σ' αφήνουμε. Σ' αφήνουμε να χαλαρώσεις την πισίνα. Καλά. Υπομονή, Σταύρο, θα περάσει ζέστη. Καλό μεσημέρι, Σταύρο. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ξεπεράσαμε για 10 λεπτά το πρώτο μισάωρο, δεν πειράζει. Ωραία ήταν η κουβέντα με τον Σταύρο. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε. Πάω 24 στο Λίμπερο 107,4. Έφυγε και η σημερινή μέρα. Ουσιαστικά τι έμεινε. Σαββατοκύριακο, Δευτέρα και η Τρίτη. Από το μεσημέρι, από νωρίς, θα έχουμε τις γνωστές εικόνες στην Τούμπα. Να φτάσει η ώρα, γιατί όντως νομίζω δεν έχουμε άλλη υπομονή. Είναι βολικό κιόλας, γιατί περισσότεροι είναι σε άδειες, θα είναι ελεύθερη την Τρίτη. Νομίζω από νωρίς θα έχει κίνηση εκεί στην Τούμπα. Έχουν περάσει αγάπη 3 μήνες από το τελικό του κυπέλου. Το έχω ξαναπεί, είναι ωραία τα φιλικά και ωραίο ποδόσφαιρο είδαμε και ωραίες ενέργειες, συνδυασμούς, γκολ, οκ. Okay. Αλλά δεν μπορεί το καλύτερο φιλικό του κόσμου να συγκριθεί με ένα επίσημο παιχνίδι, πόσο μάλλον όταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι με τον Άγιαξ και όχι με τη Σκερδεμπέου. Λοιπόν, μιλώντας για το παιχνίδι, έχουν προκύψει μετά το χθεσινό, μετά τα χθεσινά παιχνίδια του Europa League και οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στην περίπτωση που αποκλειστεί από τον Άγιαξ, κάτι φυσικά που δεν θέλουμε να συμβεί, εννοείται, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να καταγράψουμε και τους πιθανούς αντιπάλους του δικεφάλου. Ο ΠΑΟΚ θα είναι στους ισχυρούς το play-off του Europa League και θα αντιμετωπίσει στο σενάριο αυτό τον νικητή του αγώνα Maccabi Tel Aviv Σουντούβα, τον νικητή του αγώνα ή τον νικητή του αγώνα Λουντογκόρετς στην ΙΕΣ, το άλλο ζευγάρι είναι Ρίγα Ελσίνκι, Σλόβαν Μπρατισλάβας Ντάνταλκ, Σερίφ Τυρασπόλα Έξ του Χόλμης, Ντουντελάνς Νό Μεκάλιου από την Εστονία, Σουτιές Καλίνφιντ, Αραράτ Σαμπουρτάλο. Δεν υπάρχει αντίπαλος που να θεωρείται, νομίζω, καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Οι πιο γνωστές ομάδες φυσικά είναι η Μακάμπι Τελαβίβ του Βλάντα Νίβιτς, οι μόνιμοι πρωταθλητές Βουλγαρίας, η Λουντογκόρετς και η ΑΕΚ Στοχόλμης. Ομάδες που μπορούν να βάλουν δύσκολα στον ΠΑΟΚ εάν αποκλειστεί από τον Άγιαξ και αν ο ΠΑΟΚ δεν παρουσιαστεί όπως πρέπει στα παιχνίδια αυτά. Αλλά επειδή έχουμε μόνο θετική ενέργεια και σε καμία περίπτωση ο ΠΑΟΚ δεν είναι καταδικασμένος σε αποκλεισμό, ας στείλουμε όλη τη θετική μας ενέργεια την Τρίτη, αλλά και όταν φτάσει η ώρα που δεν θα αργήσει τις ρεβάνς στο Johan Cruyff Arena στις 13 Αυγούστου. Έχουμε κλήρωση τη Δευτέρα. Στη μία είναι η κλήρωση για τα play-off Champions League και αν θυμάμαι καλά στις 2 είναι το Europa League. Ναι. Οπότε τη Δευτέρα θα έχουμε μια εικόνα για αντιπάλους και για τον ΠΑΟ. Ναι. Νωρίς η κλήρωση. Όπως και πέρσι νομίζω είχε γίνει έτσι. Είχε γίνει ενδιάμεσα στα παιχνίδια. Οπότε και τώρα θα μάθουμε τη Δευτέρα ποιοι θα είναι οι επόμενοι αντίπαλοι. Αυτά και με θα είναι και τηλεοπτική. Με το Europa League, ναι. Από την Cosmote TV, αν θα είμαι καλά. Ελπίζουμε να μην μας απασχολήσει καθόλου φέτος το Europa League. Να μας απασχολήσει αγάπη τον Φεβρουάριο. Δηλαδή να δερματίσει ο ΠΑΟΚ τρίτος στους ομίλους του Champions League, ναι, και να πέσουμε στο Europa League. Εσύ πήγες στο ιδανικότερο σενάριο.
Βλέπεις, δεν λέω πρόκριση στους 16 του Champions League. Ναι, εντάξει, ναι. Μαζί σου. Είμαι ένας. Κρατάω λίγο τον ρεαλισμό. Μαζί σου, μαζί σου. Τρίτη στους ομίλους του Champions League και θα ασχοληθούμε με τον Europa League από το Φεβρουάριο. Ναι. Στη φάση του 32. Με καλούς αντιπάλους. Δυνατούς. Ναι. Ένα πάρα πολύ καλό σενάριο. Ναι. Καλά, τετανικό σενάριο είναι αυτό το στέργιο. Δεν είναι ένα πάρα πολύ καλό σενάριο. Είναι να περάσουμε στους. Κάτσε. 16 του Champions League. Εντάξει, κάτσε. Να διδάξουμε κι εμείς μπάλα όπως Ολυμπιακός, όπως έλεγε ο Σάββας Θεοδωρίδης. Ναι, 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 ναι. Πρέπει να γίνουμε κι εμείς. Όχι, να μην γίνουμε. Μάθημα στα σχολεία για τα παιδάκια. Να μην γίνουμε ποτέ, δεν χρειάζεται. Να γίνουμε μάθημα για τα παιδάκια. Αρκεί που είναι Ολυμπιακός. Μάθημα για τα παιδάκια. Ολυμπιακός έδωσε συγχαρητήρια σε Άρη και Ατρόμητο χθες, το είδες. Το είδα, ναι. Τι μεγάλη καρδιά, ρε φίλε, αυτή η ομάδα. Τι ωραία. Έδωσε λίγο συγχαρητήρια κατευθείαν. Και με το. Εντάξει, είναι λίγα λεπτά μετά, όχι να αφήσει, ξέρω να περάσει. Ρε, είναι γνωστό πως ο Ολυμπιακός νοιάζεται για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Καλά, όλα αυτά τα χρόνια ήταν αρρωγός και μπροστάρης για να έχουμε όλοι ένα καλύτερο προϊόν. Βέβαια, κάντε επενδύσεις και παλέψτε κι εσείς, Ρεστέργιο. Τι τώρα. Στο μεταξύ γίνεται ένα μπάχαλο στις μισές ομάδες της Super League που είναι στην ΕΡΤ. Πόπο, ναι. Χωρίς τον Παναθηναϊκό πλέον που έχει πάει στην Νόβα. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι με μείωση 45% δύσκολα τα πράγματα, ναι, για όλες τις ομάδες. Είναι γιατί όλοι κρέμα το για τον Πανετολικό, για τον Άρη. Και υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο μπάχαλο στη Super League 2. Δηλαδή μόνο το όνομα μας μάρανε. Που δεν ξεκινάει, λέει. Που λένε ότι δεν ξεκινάνε. Ναι. Γιατί ως γνωστόν, δεν ξέρω ακριβώς τις ομάδες στη Super League 2. Μου διαφεύγουν τώρα. Αλλά νομίζω, αν υπάρχει κάποιος παράγοντας της προκοπής, είναι ένας, άντε δύο. Οι υπόλοιποι είναι να πάρουμε τα λεφτά από τα τηλεοπτικά, να τα διαχειριστούμε και ο μήνας έχει 9. Αν μπορέσουμε να βάλουμε και στην τσέπη, θα είναι το ιδανικό, αλλά και στην τσέπη να μην είναι, να βγάλουμε τη χρονιά. Εγώ το έχω ξαναπεί, καλός ή κακός, παιδιά, όσες ομάδες δεν μπορούν, υπάρχουν τα πολύ ωραία τοπικά πρωταθλήματα, να μην υπάρχουν μετακινήσεις. Δηλαδή να μπαίνουν οι παίκτες σε 3 αυτοκίνητα, να πηγαίνουν στα χωριά του κάθε νομού και να παίζουν ποδόσφαιρο. Είναι τραγικό για μια ομάδα να είναι στη Super League 2, τη λεγόμενη πλέον, και να βασίζεται 100% στα τηλεοπτικά. Δεν έχεις κανένα λόγο ύπαρξης. Συμβαίνει βέβαια, εδώ και πολλά χρόνια. Πόσο μάλλον τραγικό να είναι σε ομάδες Super League 1, εντάξει. Εγώ καταλαβαίνω το πρόβλημα των ομάδων που δεν έχουν έσοδα, αλλά ας φρόντιζαν να έχουν έσοδα. Το να περιμένει μια ομάδα μόνο το τηλεοπτικό συμβόλαιο για να επιβιώσει, δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι σε επαγγελματική κατηγορία. Ναι, και ήταν μαθηματικό ότι σε κάποια φάση θα φτάσουμε εδώ. Δηλαδή, όταν βασίζεσαι μόνο σε αυτό το κομμάτι, κάποια στιγμή θα σου γυρίσει μπούμεραγκ αυτό. Δεν έχει γίνει ούτε μία συνάντηση της προκοπής τα τελευταία χρόνια σε Β' και Γ' εθνική, που να καθίσουν αυτοί οι σοφοί ποδοσφαιράνθρωποι κατά άλλους κατσαπλιάδες, κατά άλλους πάρα πολύ άξιοι παράγοντες, και να δουν πώς θα κάνουν λίγο πιο ελκυστικό, λίγο, δεν λέμε να γίνει championship η Β' εθνική, να σου λουπωθούν λίγο τα γήπεδα, γενικότερα να θυμίζει πρωτάθλημα. Ναι. Τα όσα έχουν γίνει τελευταία χρόνια στη Β' και στη Γ' εθνική δεν έχουν συμβεί ούτε στην Νικαράγουα τα τελευταία χρόνια. Με καταγγελίες για στημένα παιχνίδια, για γήπεδα χωράφια, για ομάδες που φεύγανε στη μέση των πρωταθλημάτων, για απλήρωτους ποδοσφαιριστές. Χίλια δυο. Όσοι λοιπόν δεν μπορούν και όσοι περιμένουν αποκλειστικά τα τηλεοπτικά έσοδα, μπορούν να αποχωρήσουν, να πάνε στα χωριά τους και να συνεχιστεί η ζωή. Και να φτάσουμε στο σημείο κάποια στιγμή στην Ελλάδα να έχουμε 20 ομάδες που να μπορούν και 20 να επιβιώσουν και χωρίς τα τηλεοπτικά. Ξαναλέω, καταλαβαίνω το πρόβλημα των ομάδων. Και αυτών που έπεσαν από τη Σούπερ Λίγκα, όπως είναι ο Πας Γιάννενα, και των υπολείπων ομάδων που βλέπουν ότι είχαν μια συμφωνία με την ΕΡΤ και πάνε να πάρουν τα μισά. Ή τουλάχιστον αυτά θέλει να τους δώσει η ΕΡΤ. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Όταν κάνεις τον προγραμματισμό σου και ξαφνικά χάνεις το 50% των εσόδων από τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων που έχεις, είναι ένα πρόβλημα. Αλλά άλλο είναι αυτό και άλλο είναι ότι δεν μπορούμε να κατέβουμε χωρίς τα τηλεοπτικά. Δεν πειράζει, θα επιβιώσει το ελληνικό ποδόσφαιρο και χωρίς τις ομάδες αυτές.
που βασίζονται στα τηλεοπτικά. Αυτά. Την ίδια ώρα βλέπεις, Τέριο, ότι στον ΠΑΟΚ ανακοίνωσαν sold out στα διαρκείας. Τέλος, είναι και επίσημο. Ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα. Από χθες, αγάπη, προεδράσαμε με τον κόσμο στο ΠΑΟΚ 24. Ναι, δεν υπήρχαν έτσι κι αλλιώς. Κάποια ελάχιστα νομίζω ήταν στους συνδέσμους ακόμα. Ναι. Αλλά τελείωσαν προφανώς και αυτά. Και σήμερα επίσημο το sold out. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για διαρκείας. Υπάρχει μόνο δυνατότητα. Μάχη για τα εισιτήρια τώρα. Υπάρχει δυνατότητα να πρίζεις τον φίλο σου. Μάχη, μην πας αυτό το μάτς. Κανονική, ναι. Δώσ' μου το διαρκεία σου. Εντάξει, αυτό πραγματικά είναι μερικοί που ελπίζουν ότι θα το καταφέρουν μέσα στη χρονιά. Πώς το καταφέρεις, ρε εσύ. Κοίταξε, αν τον πρίζεις τον άλλον σε 20 αγώνες, μπορείς σε δύο να πει ο άλλος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο να είναι ο άλλος κάνει ταξίδι, να έχει καμιά δουλειά και να μην μπορεί με τίποτα να αλλάξει τη μέρα. Να πείσεις τον άλλον σου δώσει τη διαρκεία χωρίς να έχει τίποτα. Σπάσε μου και το κεφάλι, ρε, εσύ, δεν θα το δώσω. Πραγματικά. Ναι. Δεν στο δίνω, δεν υπάρχει περίπτωση. Είστε λίγο δύσκολα όσοι δεν έχετε εξασφαλίσει, αλλά μέσα στη χρονιά θα υπάρχει ευκαιρία για όλα. Θα δούμε και εμείς τα εισιτήρια. Να είμαστε αισιόδοξοι σε 2-3 χρόνια να έχουμε μία τούμπα 35.000 θεατών, 36-37, δεν ξέρω το ακριβές νούμερο, για να μένουν όλο ένα και λιγότεροι έξω από αυτήν. Πραγματικά έφτασε επιτέλους η εποχή εδώ και 2-3 χρόνια όπου η τούμπα είναι πολύ μικρή για να χωρέσει τον κόσμο του ΠΑΟ και να ικανοποιήσει αυτούς που θέλουν να πάνε στο γήπεδο. Και δεν μιλάω μόνο για τα μεγάλα παιχνίδια, όπου παραδοσιακά ακόμα και στις εποχές που η τούμπα ήταν άδεια μέσα στη χρονιά στα ντέρμπι και στα ευρωπαϊκά πάλι γινόταν μάχη για ένα εισιτήριο, αλλά πλέον όταν η πώληση των εισιτήριων διαρκεία σταματάει στις 22.000 και αυτό γιατί έτσι αποφάσισε η ΠΑΕ ΠΑΟ, σωστά για μένα. Είναι, δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή εύκολα θα μπορούσε η ΠΑΕ να δώσει 26.000 εισιτήρια διαρκείας. Όχι, ρε, μετά μέσα στη χρονιά δεν μπορεί να δώσει τίποτα. Και να αφήσει ανοιχτή μόνο την 8 για φιλοξενούμενο στα ευρωπαϊκά κτλ. Αλλά πρέπει, το κάνουν όλες οι ομάδες, πρέπει να αφήνεις και ένα μικρό ποσοστό για ανθρώπους που δεν έχουν εισιτήριο και θέλουν να πάνε σε κάποιον αγώνα χωρίς να έχουν διαρκείας. 22.000 διαρκείας είναι το μεγαλύτερο νούμερο διαρκείας που πωλούνται ποτέ και πλέον θα έχουμε μάχη ακόμα και για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Πανετολικός. Ναι, για όλο. Καταρχάς θα είναι πολύ περισσότερα τα ντέρμπι, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, θα είναι όλα μέσα, ευρωπαϊκά, μακάρι να προχωρήσω ΠΑΟΚ και στην Ευρώπη φέτος πολύ. Γενικότερα θα είναι μια χρονιά γεμάτη. Ναι, είναι όλα τα μάτς μέσα, τα μόνο μάτς που δεν είναι μέσα είναι εάν ο ΠΑΟΚ καταφέρει στο ιδανικό σενάριο να περάσει είτε στους 16 του Champions League είτε στους 32 του Europa League. Δηλαδή στην knockout φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Τα μάτς αυτά δεν είναι μέσα στο πακέτο, αλλά νομίζω ότι οι κάτοχοι διαρκείας θα έχουν φυσικά προβάδισμα για να πάρουν εισιτήριο και στα παιχνίδια αυτά. Αν φτάσουμε με το καλό και έχουμε τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη και το μήνα Φεβρουάριο. Είτε στο Champions League είτε στο Europa League. Ευχόμαστε στο Champions League. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και πετύχει ένα μικρό θαύμα, ο δρόμος μετά πραγματικά είναι στρωμένος και θεωρητικά είναι πιο εύκολος από ποτέ για τον ΠΑΟΚ να περάσει και τα play-off για πρώτη φορά στην ιστορία του. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είναι το έργο εύκολο. Εντάξει, όποιος υποτιμήσει αντίπαλο στην Ευρώπη, το πληρώνει ακριβά και το έχω ξαναπεί. Η αλαζονία δεν χωράει στον ΠΑΟΚ. Είναι δύο έννοιες που δεν πρέπει να συναντιούνται ποτέ. Ο ΠΑΟΚ και η αλαζονία. Αυτά λοιπόν και με τα εισιτήρια διαρκείας, αυτά και με τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ στο Europa League. Περιμένουμε ουσιαστικά τώρα από Δευτέρα να ξεκινήσει η διάθεση και για τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Άγιαξ. Βασικά, λογικά και μπορεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν αποκλείεται. Δεν νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στο μυαλό μου υπάρχει το σενάριο να ανακοινωθεί, ας πούμε, την Κυριακή ότι τη Δευτέρα πρωί θα βγουν τα. Πόσα να βγουν, 4.000 εισιτήρια. Κάπου εκεί είναι. Μόνο ιντερνετικά, λογικά, θα πάει και φέτος. Το νούμερο νομίζω εκεί θα είναι. Να μείνει και λιγότερο. Δεν ξέρω, εσύ, μόνο αν μου πεις θα τελειώσουν κατευθείαν. Θα τελειώσουν, αγάπη, σε μια μισή ώρα. Ναι, δεν χρειάζεται. Οπότε μπορεί και Δευτέρα πρωί, ναι. Κατευθείαν να δοθούν ιντερνετικά. Είπαμε θα έχει και Ολλανδούς στο γήπεδο, οπότε δεν είναι και πολύ μεγάλο το περιθώριο για τα εισιτήρια. Δεν θα είναι πολύ, αλλά πάλι θα δεσμεύσουν είναι αυτό το σημαντικό μέρος και τη θύρα 8. Είναι αυτό το αναγκαστικό που όπως και να έχει θα κλείσει η θύρα, όσοι και να είναι, είτε είναι 100, είτε είναι 200, είτε είναι 300, η θύρα θα πρέπει να κλείσει.
Λοιπόν, θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα να επιστρέψουμε με όλα τα υπόλοιπα και με το αγωνιστικό, να πούμε λίγο και με την προπόνηση και για όλα. Και τέταρτο, πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24, στο Λίμπερο 107,4. Διαβάζω αγάπη κάτι δηλώσει που έκανε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Πανετολικός, ο κύριος Φώτης Κοστούλας, ο οποίος λέει το εξής πάρα πολύ λογικό, ότι εμείς σταθήκαμε δίπλα στον Παναθηναϊκό για να μην υποβιβαστεί πέρσι, και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα μπορούσε να μας συμπαρασταθεί σε αυτό που έγινε, που γίνεται με την ΕΡΤ, πήγε στην ΟΒΑ. Αν περιμένει ο κ. Κοστούλας και οι υπόλοιποι μεγαλομέτωχοι των επαρχιακών ομάδων βοήθεια τον Παναθηναϊκό, σώθηκαν. Εντάξει, εγώ ήμουν κάθετα αρνητικός στην παραμονή του Παναθηναϊκού, φαντάζομαι και πάρα πολλοί από εσάς που μας ακούτε, αλλά ο Παναθηναϊκός κρατήθηκε στην κατηγορία. Ναι. Υποτίθηκε το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όλα και αυτό γίνεται. Να μην πω τίποτα, ναι. Και το ίδιο παναγίνει και στο μπάσκετ. Ψάχνουν τρόπο εκεί οι σοφοί, οι υφυπουργοί, οι πρόεδροι της ΕΟ και όλα οι παράγοντες. Με αυτό ξυπνάνε και με αυτό κοιμούνται. Ανεξάρτητα αν το μπάσκετ πάει κατά διαόλου, πώς θα γίνει να σωθεί ο αγαπημένος μας Ολυμπιακός. Ναι. Ο οποίος ο ίδιος επέλεξε Α2, αλλά. Το ψάχνει. Το έργο δεν μάλλον του αρέσει εκεί στον Ολυμπιακό. Το ψάχνουν λίγο να δουν τι θα γίνει. Αυτά τα φοβερά. Βγήκε η προπόνηση. Σε διακόπτω γιατί έχει διάφορες ειδήσεις μέσα. Για πες. Αρχικά ο Πέλκας έβγαλε όλο το πρόγραμμα της ομάδας χωρίς ενοχλήσεις, οπότε είναι καλά. Ο Εσίτη επίσης μετά από μία μέρα ξεκούρασης χθες επέστρεψε και αυτό στο κανονικό πρόγραμμα. Στο γυμναστήριο έμεινε ο Καντουρί για αποθεραπεία και αποφόρτιση γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις στην πλάτη από ένα χτύπημα στο παιχνίδι με τη Φορτούνα Σιτάρτ. Δεν φαίνεται να είναι κάτι ανησυχητικό, αλλά έμεινε σήμερα στο γυμναστήριο. Και εκτός ήταν και ο Ενρίκε, ο οποίος έχει μια επιβάρυνση της οπίσης του Μυριαίου, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, και τις επόμενες ημέρες θα αξιολογηθεί η κατάστασή του για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Οπότε, λήξη αναγερμού για Πέλκα η Σίτη. Αυτό είναι το σημαντικό. Του Καντουρί δεν νομίζω ότι είναι κάτι σοβαρό. Στην πλάτη δεν νομίζω κάποια ενόχληση. Πιο πολύ προφυλάχθηκε σήμερα για να είναι όλα καλά, και από αύριο νομίζω ότι θα επιστρέψει κανονικά. Πρωινή προπόνηση αύριο στην Τούμπα, και σήμερα το πρόγραμμα περιλάμβανε αρκετή τακτική. Οπότε είναι κάτι ευχάριστο αυτό και για τον Πέλκα και για τον Εσίτη. Ξέραμε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και για τους δύο, αλλά το ότι επιστρέψαν σήμερα σε κανονικούς ρυθμούς και έβγαλαν κανονικά προπόνηση είναι σίγουρα καλό. Η προπόνηση ήταν το πρωί και η επιστροφή αύριο στην Τούμπα. Στο μεταξύ, όσο περνάει η ώρα, τόσο και αυξάνονται τα δημοσιεύματα για τον Φαντεμπέκ. Για τον Φαντεμπέκ στην Ολλανδία. Γίνεται ένας χαμός. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, ας πούμε, με αυτό. Δεν έχω καταλάβει. Γιατί άλλα γράφονται στη μία χώρα, άλλα γράφονται στην άλλη χώρα που το βλέπω. Ναι. Πάντως ο 22χρονος Χαφ, ο Ντόνι Φαντεμπέκ, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο του Άγιαξ αυτή τη στιγμή. Μαζί με τον Ζίγεκ, τον μαροκινό δεξιό εξτρέμ. Πρώτος σε αξία είναι ο Νταβίτ Νέρες, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ του Άγιαξ. Αλλά ξαναλέω, είναι κομβικός παίκτης ο Φαντεμπέκ για τη λειτουργία του Άγιαξ. Θα είναι ευχής έργων. Να προχωρήσει γρήγορα, βασικά. Να προχωρήσει γρήγορα ή να υπάρξει οδηγία, τέλος πάντων, αν υπάρξει συμφωνία, να μην αγωνιστεί στα μάτς με τον ΠΑΟΚ ο Ολλανδός. Ναι, δεν γίνεται τώρα. Δεν είναι ωραίο να αγωνιστεί την Τρίτη, να αγωνιστεί και την επόμενη Τρίτη και μετά να φύγει στη Ρεάλ. Ας φύγει από τώρα. Γιατί δεν ξέρω μέσα σε όλα τα άλλα αν έχει αλλάξει ο οικονομισμός. Δεν το έχω ψάξει, να σου πω την αλήθεια. Για το αν ένα παίκτη που έχει αγωνιστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League μπορεί να αγωνιστεί στους ομίλους με τη Ρεάλ, για παράδειγμα. Νομίζω ότι συμβαίνει. Θα το ψάξω και θα σας πω. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, ούτε εγώ. Αυτά αλλάζουν χρόνο με το χρόνο. Δεν την προλαβαίνει στην UEFA και τη FIFA. Όχι, Ρεάλ, τελειώσει. Να ξέρει και το παιδί τι θα κάνει. Τι, 2 Αυγούστου φτάσαμε. Να μην έχει ένα ασφάλεια και αγωνία. Τι, φτάσουμε 19. Νέο παιδί. Περίμενε 19. Ναι. Τι, θα φτάσουμε 18-19. Όχι, ρε, τώρα. Ναι, μπροστά του αυτό το 15ήμερο να είναι εκεί. Να βρει σπίτι στη Μαδρίτη. Να... Γιατί εύκολο είναι. Να πάρει την κοπέλα του, να πάνε να βρουν σπίτι. Και να ρισκάρει να πάθει κάτι. Και αν γίνει μετά η μεταγραφή και πάει τραυματία, πότε θα παίξει. Ζωντάν θέλει παίκτη. Έτσι είναι, Στέργιο. Έτσι ακριβώς, αγάπη. Κομβικός, ξαναλέμε, κομβικός παίκτη. Γιατί να παίξει αδίπαχνη με τον ΠΑΟΚ. Όχι, ρε φίλε. Εγώ, άμα ήμουν αρεάλ, θα το έλεγα όχι. Και να μην έχει κλείσει συμφωνία, δεν θα παίξει. Ναι. Έτσι κι αλλιώ Φαντεμπέκ φαντάζομαι ότι θέλει να πάει Ρεάλ. Δεν είναι, 100%. Δεν, οπότε ας πάρουν με το μέρος τον παίκτη, να του πούνε ότι ξέρεις κάτι, έρχεσαι, αλλά μην παίξεις τα μάτια του τον ΠΑΟΚ. Δίπλα ο φίλος σου, De Jong.
στη Βαρκελόνη. Λίγο, ναι. Τι είναι, Μαδρίτη Βαρκελόνη. Και... Όλα εμείς τα λέμε. Φαντάζομαι, όπως και η κοπέλα του De Jong, έτσι και αυτή του Van de Beek, για Μαδρίτη θα έχει καλό feeling. Από Άμστερνταμ, Μαδρίτη. Καλό το Άμστερνταμ, αγάπη, αλλά Μαδρίτη δεν είναι. Ούτε Θεσσαλονίκη είναι, αλλά η Μαδρίτη είναι λίγο καλύτερη, νομίζω. Και από τη Θεσσαλονίκη έχω αυτή. Τίποτα, εγώ λέω να το επισπεύσουν λίγο, γιατί σου λέω, το μάτς είναι 13 Αυγούστου το δεύτερο, δεν είναι ανάγκη να φτάσουμε μέχρι εκεί. Όχι, δεν προλαβαίνει μετά το παιδί. Ας έχει γίνει πιο νωρίς, να μπει λίγο στο κλίμα, να μην χάσει τόσο πολύτιμο έδαφος, να μην ρισκάρει κάποιο τραυματισμό ή το οτιδήποτε. Εκεί να είναι όλα καλά και εμείς μετά θα τον παρακολουθούμε στη Ρεάλ και μακάρι να τα πάει και καλά και θα είμαστε και μαζί. Εντάξει, τώρα πέρα από την πλάκα, ξαναλέω, θα είναι ευχής έργων για τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει τον Άγιαξ χωρίς τον Van de Beek. Το ίδιο θα συνέβαινε αν αποχωρούσε ο Νέρες, ο Ζίγεκ, ο Τάντιτς, ο Μπλίντ, ο Πρόμες, αν και μόλις τώρα ήρθε στην ομάδα Πρόμες, ο Ντόλμπεργκ, ο Μαζραουί. Γενικότερα έχει πολύ πράγμα ο Άγιαξ, αλλά μιλάμε πραγματικά για τον εγκέφαλο του Άγιαξ αυτή τη στιγμή στη μεσαία γραμμή, ο Ντόνι Van de Beek, μόλις στα 22 του χρόνια. Και πέρσι, για να καταλάβετε. Αυτό είχε βάλει πέρσι το γκολ στην Τότεναμ. Θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι ποιο μας έβαλε γκολ. Ποιο μας έβαλε γκολ. Θυμάμαι το γκολ που έβαλε ο Λούκας. Εντάξει, αυτά θυμάμαι. Ναι, προφανώς θυμάσαι εκείνο. Λοιπόν, 17 γκολ πέρσι, 13 assist σε 57 μάτς του Άγιαξ. Δηλαδή πρέπει να έχασε, δεν ξέρω, 2-3, πώς έχασε. 57 μάτς, 17 γκολ, 13 assist. Με μία ανάσα. Μιλάμε για υπολογιστή. Και πέρσι έβαλε γκολ στην ΑΕΚ, στη φάση των ομίλων, στο 3-0 του Άμστερνταμ. Έβαλε γκολ στη Γιουβέντους, στο Τωρίνο, στη νίκη του Άγιαξ με 2-1. Και έβαλε, και ήταν αυτός που, έχεις δίκιο αγάπη, πέτυχε τον γκολ στο Λονδίνο, εις βάρος της Τότεναμ. Είμαι προβλέον στιγμή που δεν ήθελες να θυμάσαι προφανώς, Ναι, μετά όμως ήρθε ο Λούκας και μας πήγε στον 7ο ουρανό. Και τον Λούκας τον πετάξετε σαν στημένη λιμονόκουπο όμως. Γιατί. Δεν του δώσατε την αξία που έπρεπε. Κανονικά στην ομάδα. Τον αφήσατε στην άκρη, έπρεπε στον τελικό. Κάνει και λάθος ο προπονητής. Έκανε λάθος. Εμπιστεύτηκε τον Χάρη που έχει να παίξει 5 μήνες. Τι βρίσκει και αυτός όμως. Ήρθε και η σφαγή με το πέναλτι στο πρώτο λεπτό. Έλα, αστέγιο, πες το, έλα. Εντάξει. Φόλα τότε να μην είμαστε. Γιουνεύει εγώ καλόν και. Άντε τώρα. Μην τα θυμηθείς και εσύ χρηστείς, όχι. Λοιπόν, αυτά για τον Van de Beek. Οτιδήποτε υπάρξει, θα υπάρχει φυσικά ενημέρωση γρήγορα. Στο ΠΑΟΚ 24 είπαμε για τα γενέθλια του Λέω Ζαμπά. Χρόνια καλά. Πολλά. Ανέβασε καλά μυαλά. Ανέβασε χθες story 12 παρα 5. Δεν το ξέρω δει αυτό. Παραπέντε. Πριν έρθει η σημερινή μέρα των γενεθλίων του, ξεκίνησε να ανεβάζει. Σου περνάει το μήνυμα. Και τι έκανε, έκανε πριν τη σκρίση το κινητό του μπροστά. Την ημερομηνία που φαίνεται δηλαδή. Mm-hmm. Την κύκλωσε και έγραψε ευχαριστώ το Θεό που έφτασε. Εντάξει, ναι. Σου περνάει το μήνυμα, ξύπνα από γενέθλια. Δηλαδή, μετά από ένα πεντάλεπτο και για τι επόμενε 24 ώρε. Το πρωί. Ανήμερα το πρωί, ναι. Ναι. Άντε το μεσημέρι. Εσύ το κάνει την προηγούμενη μέρα. Σου λέει ξυπνήστε, έχω γενέθλια. Στέργιο, 30 Οκτωβρίου αυτό θα κάνω. 31 έχω γενέθλια, 30 θα ξεκινήσω και θα λέω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που έφτασα και φέτος εδώ και ναι, από την προηγούμενη μέρα. Εγώ τα δικά μου του χρόνου δεν θα τα γιορτάσω. Γιατί? Κλείνω το 40, θα το πνίξω. Θα αλλάξω ημερομηνίες στο Facebook. Το κάνω 34. Κάνει σαν αυτού που βάζουν. Αν και μοιάζω για 30. Ναι, έτσι, ναι, εννοείται. Μπράβο, αγάπη. Εννοείται, ναι. Στο μεταξύ, χθες βλέπα λίγο τα μηνύματα κάτω από τον Νουάρντα. Ναι. Είχα πολύ χρόνο για σκότωμα το βράδυ. Έχει και στις 25 διαφορετικές προφίες. Πολλά μηνύματα στα Αιγυπτιακά. Δεν κάθεσα να τα μεταφράσω, εννοείται. Δύσκολο. Πολλοί γέλασαν γιατί κάτι έγραψε για ποδόσφαιρο ο Άρντα. Τι. Α, επέστρεψε πίσω στο ποδόσφαιρο, κάτι τέτοιο έγραψε. Απλώς έπεσε το μάτι μου σε ένα σχόλιο ότι, του Άρντα ότι όποιος γράψει αρνητικό μήνυμα θα μπλοκάρεται. Ω, αλήθεια. Ναι. Το έγραψε αυτό. Ναι. Έλα ρε, τα σχολίασε κάπου. Το σχολείο στον λογαριασμό του. Γιατί σου κάνει εντύπωση. Σοβαρά τώρα. Το δουλεύει πολύ το μπλοκ ο Άμπρ. Σοβαρά. Κρατάει μόνο του. Καλά, όχι, το μπλοκ το ξέρω. Το ξέρω πολύ καλά, Στέργιο. Αλλά να το σχολιάσει έτσι. Να το. Τόσο πολύ τον πείραξε. Μάλιστα. Όποιος γράψει αρνητικό σχόλιο, θα τον μπλοκάρω. Οκ. Αυτά για τον Άμπρ. Δροσερός Άμπρου Άρντα. Τον είδαμε και με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Σε 25 διαφορετικές φωτογραφίες που ανέβασε χθες και προχθές. Μετά την μπασκετική φόρεση και την ποδοσφαιρική. Ποιος τον έβγαζε, πιστεύεις?
Δεν ξέρω. Ο Μουλέν. Δεν ξέρω. Α, πιθανό. Έλα, Χαμπίμπι, πάρε το κινητό, βγάλει μου. Ή ξέρω εγώ, Σημειώνω Παπαδόπουλο που είναι εκεί. Μπορεί, μπορεί. Δεν ξέρω. Κανένα άνθρωπο του ΠΑΟΚ, γιατί στην Τούμπα ήταν, κανένα υπάλληλο έτσι στα γραφεία. Ναι. Κάπως τη βρήκε την άκρη, τέλος πάντων, μωρέ Στέργιο τώρα. Ο Άρντα είσαι. Και άμα πεις κάτι που δεν μου αρέσει, μπλοκάρισε κιόλας. Άιντε. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το καθημερινό δίλεπτο για τον Άρντα. Για τα διαρκεία σας είπαμε, sold out. Το ζει πάντως, το ζει. Για τον Αμπουρνός το αναλύσαμε και με τον Σταύρο, για την προπόνηση τα είπαμε. Για τον μπάχαλο που γίνεται στη Super League 2, αλλά και σε μέρος στη Super League 1, σας είπαμε. Μην φτάσουμε κοντά στην πρεμιέρα και ξεκινήσουμε πάλι αυτά τα. Αυτά θα έχουμε, είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό θα έχουμε. Πόρεση, γιατί για ποιο λόγο να συμβαίνει αυτό το πράγμα δηλαδή κάθε χρόνο. Ήμαρτον. Πάλι αυτό θα ζήσουμε. Αν θα ξεκινήσει και όχι να πάει μια εβδομάδα πίσω και τρέχουμε. Ναι, και γιατί, δεν υπάρχουν οι νόμοι και οι άνθρωποι που το εφαρμόσουν που θα πούνε, κοίταξε αγόρι μου χρυσό, αν δεν κατέβει την πρεμιέρα, υποβιβάζει και αντίο. Κατάλαβες. Μία κούραση κάθε χρόνο αυτό το πράγμα με την πρεμιέρα. Η Super League 2 λέει ανέφικτη η διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Ωραία, κλείστε το μαγαζί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η πρεμιέρα του Super League είναι 19, είναι Δευτέρα. Νομίζω την επόμενη Κυριακή είναι. Ναι. 20. Πόσο πάει. 24-25. Εκείνο το Σαββατοκύριακο είναι να ξεκινήσει η Super League. Τώρα, αν θα ξεκινήσει όντως, θα το δούμε. Έγραψε μια επιστολή ο πρόεδρος του Super League 2, ο Λεωνίδας Λεωτσάκος, και λέει ότι δεν μπορούμε να κατέβουμε αν μας μειώσετε το ποσό κτλ. Και, και φέρετε, λέει, εσείς αποκλειστική ευθύνη, αν δεν κατέβουμε εμείς. Ναι. Okay. Και ξαναλέω, εγώ αυτό το πράγμα. Ότι παιδιά, το μαγαζί το κλείνετε. Κλείστε το μαγαζί, δεν πειράζει. Θα υπάρξει ελληνικό ποδόσφαιρο και χωρίς τις ομάδες Super League 2. Το έλεγα και νωρίτερα. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Ναι, καταλαβαίνω τις ομάδες, αλλά δεν κατεβαίνουμε γιατί. Ναι, εντάξει. Μην κατέβεις. Εντάξει, ποιες ομάδες θα χάσουμε αν δεν γίνει πρωτάθλημα. Τώρα σου πω αμέσως, αγάπη. Γιατί σου λέω. Λοιπόν. Τι ψάχνεις τώρα. Ούτε ομάδες έχει εδώ σου. Α, του Super League 2. Ναι. Τι ομάδες περιμένεις με το Στέργιο. Εδώ ξέρουμε πρόγραμμα για Super League και κάνουμε το σταυρό μας. Σωστό και αυτό. Μπαριέμαι να ψάξω ποιες είναι οι ομάδες της Super League 2. Μπαριέμαι, πραγματικά. Κάτσε να κάνω άλλη μια προσπάθεια. Και τελευταία. Έσκασε τώρα, πρέπει να το βρει αυτό. Θέλω να δω ποιες ομάδες είναι. Άντε, φαντάζομαι στο site της Football League θα υπάρχει. Καλά, μην βάζει χέρι στη φωτιά. Εντάξει. Μπορεί να μπορεί και όχι, προχωράμε. Ναι. Δεν ανοίγει. Έλα. Δεν μας θέλει. Το έχουμε. Δεν μας θέλει η Βιντεοεθνική. Δεν είναι κακό, ασχολούμαι πραγματικά. Ήδη τα νεύρα μου δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ρε φίλε, παγώθηκα να βρει ομάδα στο Super League 2. Δεν θα λείψει κανέναν αν δεν υπάρχει Super League 2. Έχουμε Super League 1. Και άμα δεν μπορείτε και από Super League 1, θα γίνει πρωτάθλημα με 7 ομάδες. Ορίστε. Νέο Μπαμ ή ΑΕΚ, μπασκετική. Χαμό. Δεν με ενδιαφέρει. Βέβαια κάτι χρέη είδα και εκεί σε παίκτες. Ναι. Και τους πείραξε, λέει, που βγήκε και το είπε κιόλας. Ναι. Δέχθηκε και ρατσιστική επίθεση μετά από φίλο του ΣΑΕΚ. Ναι. Ναι. Ο οποίος του είπε, λέει, μη τα λες αυτά και τέτοια. Και το έβγαλε αυτό σε Insta Story. Το μήνυμα που του έστειλε. Μάλιστα. Αλλά κάνει μια ακόμη κίνηση. Αλλά στον μπάσκετ τι να πεις, μωρέ, θέλει να ασχοληθείς τώρα με τους άλλους όταν εσύ είσαι από τη θέση. Δεν μπορείς κιόλας. Εδώ, αγάπη, επιβλήθηκε στην ομάδα μπαν για 1500 ευρώ. Ναι, δεν. Τι σχολιάζουμε. 1500 ευρώ. Που είναι μια υπόθεση που δεν έσκασε χθες. Ναι. Είναι μια υπόθεση για ένα παίκτη που έπαιξε πριν από 3 χρόνια. Εγώ πραγματικά, ενώ θυμάμαι όλους τους παίκτες σχεδόν, είχα ξεχάσει τον συγκεκριμένο. Τον Νέναντ Μιλένοβιτς. Α, Μιλένοβιτς, ναι, ρε. Εγώ τον είχα ξεχάσει. Δεν υπήρχε στο μυαλό μου. Εχθές το θυμήθηκα που διάβασα την είδηση. Και μιλάμε για 1500 ευρώ. Για ποια ομάδα να μιλάμε τότε. 1500 ευρώ. Αυτό και μόνο φτάνει. Εντάξει. Στο μεταξύ χθες έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Ποζίδης.
Ολυμπιονίκης στην πάλη. Σε ηλικία μόλις 63 ετών από καρδιακό επεισόδιο στην επανομή που βρισκόταν. Πριν προλάβει να επέμβουν οι διασώσεις του ΕΚΑΒ, είχε φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Ποζίδης. Υπάρχουν πολλές ανακοινώσεις, μεταξύ αυτών και η ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια του Ολυμπιονίκη Παλαιστή Γιώργου Ποζίδη, ο οποίος τόσο πρόωρο έφυγε από τη ζωή. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει. Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη. Συλληπιτήρια στους οικείους και στην οικογένεια και στους φίλους του Ολυμπιονίκη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Μεταγραφή στις ομάδες του Ερασιτέχνη, δεν βλέπω κάτι σημαντικό. Είχαμε σήμερα και την συνέντευξη τύπου της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου που θα μπει στη μάχη του Champions League. Θα μας τα πει σε λίγο Ραφαήλ τι υπόθηκε, ποιοι ήταν εκεί σε ένα δύσκολο όμιλο, ο οποίος θα γίνει στο Βέλγιο, με την Άντρελεκτ Νικοδέσποινα να είναι φυσικά το φαβορί για την πρόκριση. Αλλά στους 32 του Champions League θα το παλέψει ο ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω ο ΠΑΟΚ τόσα χρόνια έχει κάνει τεράστια βήματα, έχει τις πιθανότητες ότι θα τις κυνηγήσει και εκεί. Ήταν και ο Γαϊτανίδης από ό,τι είδα στην συνέντευξη τύπου σήμερα. Θα μας πει ο Ραφαήλ. Ο Αντώνης. Ναι. Μετά τι υπόθηκε εκεί. Ήταν δίπλα στα κορίτσια ο Γαϊτανίδης. Εντάξει, στην Ελλάδα ο ΠΑΟΚ δεν έχει αντίπαλο. Όχι. Ακόμα και πέρσι, όπου φάνηκε ότι ο Άρης απειλεί την κυριαρχία του, παίρνοντας παίκτες από τον ΠΑΟΚ βασικά. Την Παντελιάδου, την Δημητρίγεβιτς, τη Χαμαλίδου, αν δεν κάνω λάθος. Ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα αίτητος. Έχοντας μόνο νίκες μάλιστα, ούτε καν ισοπαλία. Το θέμα είναι περισσότερο για τα κορίτσια, γιατί δεν ασχολείται και πολλοί κόσμος με τη γυναική ομάδα, αυτή είναι η αλήθεια. Τα πράγματα είναι δύσκολα στην Ευρώπη, γιατί αντιμετωπίζουν ως επιτοπλίστων παίκτρες οι οποίες είναι το επάγγελμά τους το ποδόσφαιρο, αγάπη. Και δεν δουλεύουν το πρωί σε σούπερ μάρκετ ή σε πρακτορείο προπό ή οτιδήποτε εργασία κάνουν τα κορίτσια του ΠΑΟΚ και το απόγευμα κάνουν προπόνηση. Εντάξει, το είδαμε και πρόσφατα πόσους χιλιάδες κόσμου μπορεί να μαζέψει ένα παιχνίδι εθνικών ομάδων στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Αλλά όταν στην Ελλάδα δεν έχουμε βόλεϊ ανδρών, θα έχουμε ποδόσφαιρο γυναικών. Δύσκολα τα πράγματα. Είπαμε μετά το 2004 που έγινε η έκρηξη του αθλητισμού και χάθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια. Καλό καλοκαίρι, Αναστασία. Καλό καλοκαίρι. Φεύγεις σε άδεια. Φεύγεις σε άδεια, αυτά το είναι. Κορίτσι. Τι αυτά είναι, μια εβδομάδα θα λείψει. Εσύ αγάπη εδώ. Πού να πας. Ακολουθώ μετά. Ακολουθείς μετά. Φυσικά. Να περάσει ο Άγιαξ, όπως λέμε και τις μεταγραφές, και μετά. Να περάσει ο Άγιαξ χρονικά, όχι να περάσει ο Άγιαξ την επόμενη φάση. Να περάσει. Ναι, ρε. Πρέπει να το δει. Ωραία, να περάσει ο ΠΑΟΚ τον Άγιαξ και μετά. Λοιπόν, οι ομάδες της. Το βρήκα. Α, μ' άρεσε τη Super League 2. Το βρήκα. Άντε, πέστε, ποιες είναι. Πας Γιάννη, Αργοτέλης, Λεβαδιακός, Πλατανιάς, Απόλλων Σμύρνης, Κισαμικός, Απόλλων Λάρισας, Παναχαϊκή, Κέρκυρα, ΑΕΚ Καραϊσκάκης, Δόξα Δράμας και Απόλλων Πόντου. Αυτές είναι οι ομάδες. Συγκλονίστηκες τώρα που το διάβασες. Υπάρχουν ομάδες με δυναμική, όπως είναι η Παναχαϊκή, όπως είναι ο Απόλλων, όπως είναι η Δόξα. Το δυναμική ο Απόλλωνος Σμύρνης δεν έχει, ούτε ο Λεβαδιακός, ούτε ο Εργοτέλης, και φυσικά έχει δυναμική ο Πας Γιάννενα. Θεωρητικά θα μπορούσε να γίνει ένα καλό πρωτάθλημα. Έχει ομάδες καλές, αλλά θα πρέπει εκτός των χρημάτων από τα τηλεοπτικά, θα πρέπει και οι ίδιες οι ομάδες, όσο μπορεί κάθε μία σιγά σιγά, να φτιάχνουν και 2-3 πράγματα στα του οίκου τους και να φροντίσουν να έχουν έσοδα και να μην περιμένουν μόνο από τα τηλεοπτικά. Αυτά και με τη Super League 2. Τι όταν περιμένουμε, ουσιαστικά σου λέω. Εγώ το βλέπω. Εκεί τέλη Αυγούστου να έχουμε θέματα. Ναι, εγώ δεν βλέπω να ξεκινάει εύκολα το πρωτάθλημα. Φαντάζομαι η Super League θα ξεκινήσει. Φαντάζομαι. Θέλω να ελπίζω. Τώρα η Super League 2, ας βγάλουν άκρη εκεί οι σοφοί οι παράγοντες
και να δουν πώς θα βγάλουν άκρη και με την ΕΡΤ, που είναι αλήθεια, για να τα λέμε όλα, όταν κάνεις ένα συμβόλαιο για 2 χρόνια, περιμένεις να τηρηθεί το συμβόλαιο. Και όχι να αλλάζει η κυβέρνηση και να αλλάζουν οι όροι των συμβολέων. Αυτά. Θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Νομίζεις να επιστρέψουμε λίγο με Ραφαήλ, μπορεί και Νίκο? Ναι, θα πάμε. Παρέα μαζί μας είναι τα Naxos. Στο μεταξύ, στο ψηφιακό, συνεχίζονται τα βίντεο με στιγμιότυπα από τον Παοξή Κάμεραμαν. Είδα το χθεσινό με τον Ακπομ. Ναι. Είναι πολύ ωραίο, δυνατό. Ωραία, και αυτά έχουν την πλάκα τους. Περιμένουμε πάντως την ταινία του ΠΑΟΚ για το ΑΕΤ το πρωτάθλημα. Συγκινητική θα είναι, Στέργιο, και αυτή. Αλίμονο, αγάπη, έχεις να συγκινηθείς πάρα πολύ καιρό. Εδώ έχουμε κλάψει 15 φορές με τη φιέστα. Την έχουμε δει. Την είδες τώρα πρόσφατα? Την έχω να τη δω ένα δίμηνο. Από τον Ιούνιο, όχι. Ναι, από μάλλον. Αδικαιολόγητα, αγάπη. Αν τη δεις τώρα, σήμερα, αύριο. Τώρα ξέρω, εσύ. Θα είναι σαν τη βλέπεις για πρώτη φορά. Ξέρω όλα τα βήματα ένα προς ένα, εντάξει τώρα. Δεν φτάνει. Τη βλέπεις στην αρχή μέχρι το τέλος, δεν πατάς καθόλου το γρήγορο ή περνάς κάποια κομμάτια? Ή καλά, κάποια κομμάτια τα περνάω. Όχι, θα κάτσει να τη δεις όλη τη φιέστα. Όχι, ρε, περνάω. Την αρχή την περνάω. Χαρτομάντιλο δίπλα. Ναι. Ή χαρτοπετσέτες ή χαρτί κουζίνα, δεν ξέρω τι χρησιμοποιείς. Τίποτα, έχει ενδιαφέρον αυτό που λέγαμε και χθες με τον Σταύρο. Να δούμε λίγο ο Λουτσέσκου πώς θα είναι μέσα στην ταινία. Αν και νομίζω ότι θα είναι όλα κανονικά. Εμείς δεν είμαστε σαν κάποιους άλλους τέτοιο που θα έκοβαν κάποια πράγματα. Θα δόταν ένα χέρι από το υπερπέραν. Ναι. Ένα χαρτί από το υπερπέραν. Μια φωνή να ακούγεται από το βάθος. Και να μην σημειώνεται ποτέ ποιος είναι. Νομίζω ότι κανονικά θα τον δούμε. Αλλά θα πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα να επιστρέψουμε, ναι, με όλα τα υπόλοιπα. Είναι 1:30, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για να μπούμε στην τελική ευθεία του τελευταίου ΠΑΟΚ 24 της εβδομάδας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, αγάπη. Τελευταίο 25 λεπτό. Συμβαίνουν ωραία πράγματα δεξιά-αριστερά. Γενικότερα πάντα. Καλό είναι να γίνονται αυτά. Λοιπόν, τι λέγαμε? Θα μιλήσουμε με Ραφαήλ. Θα μιλήσουμε με Ραφαήλ αρχικά. Ρίση, κάτσε λίγο. Διαιτητές δεν έχουν βγει για τα παιχνίδια ακόμα. Ψάξε, αγάπη. Για να δούμε. Μπάσκε. Λοιπόν, έχουμε τον Ραφαήλ. Ραφαήλ, σε ποια παραλία είσαι? Καλησπέρα. Δυστυχώς δεν είμαι σε παραλία, είμαι στο εξοχικό. Μισό λεπτό. Στη μάχη του ρεπορτάζ είναι, ρε Στέργιο. Στη μάχη του ρεπορτάζ, σταματάει ο Ραφαήλ. Μ' ακούτε τώρα? Ακούμε, ναι, μια χαρά. Είμαι στο εξωτικό Ρεόκαστρο. Καλά είναι και εκεί. Ναι, σε έναν πάρα πολύ όμορφο χώρο που επέλεξε ο Αλφα Σεμαπάου για να πραγματοποιήσει την συνέντευξη τύπου εν ώψη της συμμετοχής της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου στο Champions League την ερχόμενη εβδομάδα. Και παρουσία της ανδρικής ομάδας με τον Αντώνη Γαϊτανίδη, ο οποίος ευχήθηκε στα κορίτσια του ΠΑΟΚ κάθε επιτυχία στην Ευρώπη. Όπως είπε, είναι κυρίαρχη στην Ελλάδα και ελπίζει να συνεχιστεί αυτό και εκτός συνόρων. Ιδιαίτερα θετικό το κλίμα από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Ελπίζουν πως η ομάδα θα μπορέσει να κάνει την ευρωπαϊκή υπέρβαση απέναντι στην Άντελεχτ, στην Γκβίνερ Λίλεστρομ και την Λίπελ. Είναι ένας δύσκολος όμιλος για το δικέφαλο, κοντά σε τρεις ομάδες που έχουν εμπειρία από Ευρώπη και θα πάνε για ό,τι δυνατόν καλύτερο, και αυτό δήλωσε και ο νέος προπονητής ομάδας, ο κ. Φιλίππου, αλλά και η Ελένη Κακαμπούκη και η Γκιζέλα Πεντακούρ που μίλησαν από πλευράς παιχτριών. Ραφαήλ, έχεις κάνει καθόλου σκάουτινγκ στην Άντελεχτ? Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι στο επίπεδο της Arsenal που πριν από χρόνια μας φιλοδόρησε, ναι, με 18 γκολ, δεν θυμάμαι πόσα. Είναι πρωταθλήτρια Βελγίου, εντάξει, έχει και αυτή η εμπειρία αρκετή από την Ευρώπη, αλλά νομίζω ότι το φαβορί του ομίλου είναι η Λίλεστρομ, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Ωραία, ναι, γιατί πέρσι έφτασε μέχρι τους 8 του Champions League, αποκλείστηκε την Μπαρτσελόνα. Η Άντελεχτ, εντάξει, είναι και αυτή μια πάρα πολύ σημαντική δύναμη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Πρωταθλήτρια Βελγίου και αυτή αρκετές φορές. Είναι δηλαδή περίπου στο σαν το ΠΑΟΚ, ας πούμε, κάτι κυριαρχία δηλαδή για εκείνη στο Βέλγιο. Αλλά νομίζω ότι ξεκινάμε μάλλον ότι φαβορεί είναι η ομάδα από την Νορβηγία. Ναι, πάντως και στην κεντρική Ευρώπη, αλλά και ειδικά στη Σκανδιναβία, το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι μέσα σε επαγγελματικά πλαίσια. Ακριβώς, ναι. Από γήπεδα, από προπονητές, από παίκτρες, από συνθήκες για τις παίκτρες, από λαβές για τις παίκτρες. Ακριβώς. Τα πράγματα είναι, αυτό έλεγα νωρίτερα, εκ των πραγμάτων πολύ δύσκολα, αλλά ας μην προδικάζουμε τίποτα πριν δούμε την ομάδα στους αγώνες του ομίλου που θα γίνουν στο Βέλγιο, όμιλος. Ναι, η Άντελεχτ θα την φιλοξενήσει τον όμιλο, και το είπε και ο κύριος Φιλίππου αυτό που λες, Στέργιο, ότι
Μια επιτυχία ίσως του ΠΑΟΚ στο Champions League θα βοηθήσει γενικότερα το ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο στο να στραφούν και άλλοι άνθρωποι δίπλα σε αυτό. Πάντως δυστυχώς για τις κοπέλες δεν θα προλάβουν το ματς με τον Άγιαξ. Φεύγουν την Τρίτη. Όχι ακριβώς. Και αυτό λέγανε ότι μακάρι και οι δύο να πάρουν την πρόκριση στην συνέχεια του Champions League για να ζήσει και η Τούμπα μεγάλες στιγμές ευρωπαϊκές στη συνέχεια της σεζόν. Ωραία. Από τα γύρω-γύρω, πέρα από την γυναική ομάδα, Ραφαήλ, κάποια μεταγραφή, κάποια εξέλιξη. Πριν λίγο είχαμε μια ανακοίνωση από το ΤΑΠ ΠΑΟΚ, μια σημαντική νομίζω προσθήκη στα αναπτυξιακά τμήματα υποδομής του Δικεφάλου. Ο Γιώργος Καραβιδόπουλος αναλαμβάνει προπονητής εκεί πέρα. Για πρώτη χρονιά νομίζω ΠΑΟΚ δείχνει να κοιτάει σοβαρά το μέλλον του τμήματος και να αναδείξει αθλητές από τα σπλάχνη του συλλόγου. Είναι ένας έμπειρος προπονητής με μεγάλη εμπειρία τα προηγούμενα χρόνια από πάγκους ανδρικών ομάδων και περιμένουμε να δούμε φυσικά με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα που θα έχει αυτό το project τα επόμενα χρόνια. Πάντως μιλώντας για βόλεϊ, οι ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή είναι 10, ε? 10. Η ΙΑΚ δεν δήλωσε, είχε κάποιες επιφυλάξεις, θα τις συζητήσουν τη Δευτέρα στην συνεδρία της ΕΣΑΤ και θα δούμε τι θα γίνει τελικά με την συμμετοχή της. Εντάξει, τα είπαμε για την προηγούμενη εβδομάδα, 10 και βλέπουμε, γιατί και η Αλεξανδρούπολη έχει θέματα και με τον Ηρακλή πρέπει να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει. Ο Φίνικας φαίνεται να βγαίνει λίγο από το διέξοδο, μάλλον υπάρχει ένας Αμερικανός επενδυτής εκεί πέρα, ο οποίος θα βοηθήσει την ομάδα. Αμέρικα, άρα... ωραία φίλε, δολάριο. Ναι, δολάριο, ναι. Ήδη ο προπονητής έκλεισε και κλειστό διαιτέσιο συμβόλαιο υπέγραψε. Δεν ήθελε να έρθει στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Σωστό. Αν είναι και ματσωμένος ο Θεός. Ασχολείται νομίζω με τα ναυπηγεία εκεί στην περιοχή, γι' αυτό επέλεξε να ασχοληθεί και με το βόλι του Φίνικα. Το ότι δήλωσαν συμμετοχή 10 ομάδες, Ραφαήλ, θα συμμετάχουν και οι 10 ή ακόμα περιμένουμε να μπει κάποια από τις 10 τελικά δεν? Όχι, γι' αυτό σου είπα περιμένουμε. Δηλαδή ξεκινάμε με 10 και βλέπουμε. Γιατί περιμένουμε να δούμε αν θα καταφέρουν να ξεπεράσουν και τα οικονομικά θέματα που είχαν οι ομάδες από το παρελθόν, κυρίως ο Ηρακλής δηλαδή, που πρέπει να καλύψει. Η Ελπίδα Μπελοκίνου προσέλαβε προπονητή τον κύριο Γκολίτσα, άρα θα αρχίσει και εκείνη τον σχεδιασμό της. Άρα εντάξει, σιγά σιγά νομίζω καθυστέρησαν οι ομάδες, αλλά μπαίνει ο σχεδιασμός τους στις ράγες. Άλλο ένα καλό σενάριο είναι να πάμε με 10 ομάδες. Όπως πέρσι, ναι, λογικά. Ναι. Ένα άσχημα να πάμε με 8. Δύσκολα, φαίνεται αλλά ότι απομακρύνεται. Ναι, φαίνεται ότι απομακρύνεται τουλάχιστον. Μακάρι, τέλος πάντων. 10 ομάδες. 10 και με αστερίσκο την ΑΕΚ, ανάλογα με το τι θα γίνει την Δευτέρα. Αν η ΑΕΚ βρει τρόπο, θα είμαστε 11 δηλαδή. Ναι, 11, ναι. Και θα έχουμε ρεπό. Ναι, θα έχει ρεπό. Αλλιώς στις 10 θα φανεί πώς θα γίνει. Και μετά βέβαια επηρεάζεται και το πόσες ομάδες θα πέσουν, πόσες θα ανέβουν από την Α2. Έτσι αλλιώς στόχος των ανθρώπων της ΕΣΑΠ ήταν σε 2 χρόνια το πρωτάθλημα να γίνεται με 10 ομάδες. Και λογικά με τελείως διαφορετικό βέβαια σχεδιασμό σεζόν όσον αφορά τους γύρους κτλ. Αλλά έχει εδώ τις 2 τελευταίες χρονιές που γίνεται από ομάδες που δεν συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. Ραφαήλ, κάτι τελευταίο για να σας αφήσουμε. Πότε έρχεται ο Γιούρι Φιλίππο, πότε ξεκινάει να προπονείς, να δούμε τι γίνει και με τους Κουβανούς? Νομίζω μετά τα μέσα Αυγούστου, μετά το 15 Αύγουστο θα αρχίσει η προετοιμασία. Βέβαια είπαμε ότι θα είναι φέτος λίγο περίεργα τα πράγματα γιατί έχουν αρκετοί παίχτες υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Ναι. Επομένως πάλι δεν θα έχουμε δηλαδή μια σαφή εικόνα για τον τελικό ΠΑΟΚ, δηλαδή το πώς θα το δούμε και το πρωτάθλημα λογικά θα αρχίσει προς τον Οκτώβριο. Οπότε θα μαζευτούν στην αρχή, θα κάνει ο Γιούρι Φιλίππο και τις πρώτες του φυσικά προπονήσεις και με τους Κουβανούς παίχτες, να βγάλει και εκείνο συμπεράσματά του και αναλόγως μετά θα δούμε πώς θα πορευτεί η ομάδα, ποιοι θα μείνουν, πώς θα μείνουν από τους ξένους και μετά να μπει σιγά σιγά η ομάδα σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Δεν έχει βγει διαιτητής για τον αγώνα με τον Άγιαξ ακόμα. Δεν έχει βγει. Όχι, δεν έχει βγει κάτι. Mm-hmm. Οπότε περιμένουμε τώρα αργότερα μέσα στη μέρα, αύριο ενδεχομένως, θα βγει. Μάλλον επειδή χθες το βράδυ ήταν τα παιχνίδια. Δεν έχω δει κάπου τη λίστα του Άγιαξ. Αλλά νομίζω ότι ούτε εκεί θα προκύψει κάποια είδηση. Ναι, όχι, δηλαδή, μέσα θα είναι. Και ειδικά ο Άγιαξ έχει αυτούς που μπόλικους πιτσιρικάδες να βάλει στην λίστα Β τη λεγόμενη. Η πρωτοκλασσάτη θα είναι στη λίστα Α. Δεν προκύπτουν ειδήσεις από τη δήλωση των παιχτών που θα έχουν σε δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές τις περιπτώσεις. Όχι, πάντα τους βάζεις όλους μέσα για να είναι διαθέσιμοι και μετά στις αποστολές μένουν πολύ εκτός. Ναι. Οπότε δεν περιμένουμε κάποια είδηση και από εκεί νομίζω. Ούτε για τον ΠΑΟΚ περιμέναμε, ούτε για τον Άγιαξ υπάρχει ενδεχόμενο να περιμένουμε κάτι τόσο σε μεγάλο βαθμό. Ωραία.
να κάνουμε και μια απόπειρα στο φινάλι, να μιλήσουμε για λίγο με τον Νίκο, να μας πει αν υπάρχει κάποια άλλη λεπτομέρεια για τον μπαν της FIBA στον ΠΑΟΚ για τα 1500 ευρώ που οφείλει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον Νένατ Μιλένοβιτς. Φαντάζομαι υπάρχει κίνδυνος και για περισσότερα μεταγραφικά μπαν. Θα είναι έκπληξη να μην υπάρχει και να είναι μόνο τα 1500 στον Μιλένοβιτς. Νομίζω υπάρχουν και άλλα και άλλοι και παίκτες που έχουν να παίρνουν χρήματα από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Τώρα δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, δηλαδή τον ΠΑΟΚ δεν έχει ομάδα, τι να σχολιάσουμε για τον μπαν της FIBA, αλλά είναι και αυτό ενδεικτικό της κατάστασης στην οποία έχει φτάσει η ομάδα μπάσκετ. Ναι. Θα δούμε αν θα έχουμε τον Νίκο για 5 λεπτά να μας πει το τι ακριβώς συμβαίνει και αν θα πρέπει να περιμένουμε και άλλες τέτοιες δυσάρεστες ειδήσεις, γιατί δυσάρεστο είναι το μπαν σε κάθε περίπτωση, πόσο μάλλον όταν το ποσό είναι 1500 ευρώ. Θα ήταν εξίσου δυσάρεστο αν το ποσό ήταν 15.000 ευρώ, αλλά εδώ λες χτυπάει λες ακόμα πιο άσχημα τα 1500 ευρώ. Ναι. Και είναι ενδεικτικό της κατάστασης στην ομάδα μπάσκετ. Δηλαδή εκεί είναι λίγο το ζήτημα για το ποσό κυρίως. Ναι. Έχουμε τον Νίκο. Καλησπέρα. Έλα, Νίκο. Χαίρετε. Σε ποια παραλία είσαι εσύ? Μπερδεύτηκα λίγο. Όχι, σε καμία. Σε καμία. Ούτε εσύ. Τι γίνεται, παιδιά. Κανείς δεν πήγε. Όλοι δουλεύουν σήμερα. Στις τι επάρξεις. Δουλεύουν, παιδιά. Νομίζω ότι από τα μέσα της εβδομάδας θα αρχίσει λίγο η πόλη να αδειάζει. Ναι, ακόμα δεν έχει αδειάσει. Καλό αυτό, ας αδειάσει. Ας φύγουν, ας φύγει ο κόσμος. Εντάξει, νομίζω πια ότι από την άλλη εβδομάδα ξεκινάει το κύμα αδειών, όπως γράφουν και λέγεται κάθε φορά στις ειδήσεις. Ναι, ναι, ναι. Όπως είπε εδώ η Αναστασία, ναι. Καλό καλοκαίρι, Νίκο Μοσχοβίτη. Αποχαιρέτησε. Πολύ ωραία. Και όταν επιστρέψει θα λέει καλό χειμώνα. Αυτό το σπαστικό. Αυτό είναι τραγικό, το λέμε κάθε φορά, ναι. Αυτή η μάστιγα, ναι. Παιδιά, ο Μάριος και καλά, αυτό. Και καλά υποτίθεται ότι τελειώνει η άδειά σου. Ναι. Ο Μάριος θα γυρίσει και από Δευτέρα και θα το λέει πάλι. Καλό χειμώνα μετά. Γιατί λοιπόν να με σκέφτηκες πότε θα πάρω. Έμα. Κοίταξε, αν πάρεις την άδεια τώρα, Αύγουστο, ουσιαστικά μετά τις διακοπές τελειώνει. Καλά, αυτό το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, κορίζει, κορίζει. Δηλαδή, εντάξει. Και εγώ δεν είμαι φαν του καλοκαιριού, αλλά μην το λες. Επίσης, ο Μάριος, ο οποίος παίρνει και μια 32 μέρες άδεια, τα γυμνά, είναι όντως μετά χειμώνας. Είναι και αυτό ένα θέμα. Εγώ, παιδιά, έχω σημαδέψει την διακοπή του πρωταθλήματος λόγω εθνικών ομάδων. Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρη, δυστυχώς. Πρώτη δόση Ιούνιο, δεύτερη Σεπτέμβρη. Δεν πειράζει. Και πιο καλή δουλειά κάνει, τώρα πέρα από την πλάκα. Όπως μπορεί ο καθένας. Μιλούσαμε και με τον Σταύρο νωρίτερα, Νίκο, για την ομάδα μπάσκετ. Ο Σταύρος ήταν κάθετος ότι δεν πρόκειται ο Ιβάν Σαββίδης να βοηθήσει. Εντάξει, μιλάμε για αν επιβεβαιωθεί αυτό, ότι δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει συνέχεια για να αναστηλωθεί η ομάδα μπάσκετ. Είναι ξεκάθαρο. Αν δεν βοηθήσει, δεν ξέρω από πού άλλου μπορεί να βρεθεί κάποια πηγή εσόδων για να προχωρήσει η ΚΑΕ. Ναι. Δεν ξέρω επίσης αν φτάσει η κατάσταση στο προχώρητο, αν κινητοποιηθούν και 10 άνθρωποι παραπάνω από ό,τι κινητοποιήθηκαν με το Keep Out Alive. Δεν είμαι αισιόδοξος ούτε στο κομμάτι αυτό. Mm-hmm. Εντάξει. Λίγο θέλω με τα φώτα σου με το τι σημαίνει αυτό το μπαν της UEFA για 1500 ευρώ. Έτσι κι αλλιώς είναι δυσάρεστη είδηση το μπαν, αυτό έλεγα νωρίτερα. Αλλά όταν μιλάμε για 1500 ευρώ, καταδεικνύει ξεκάθαρα την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ομάδα. Κοίταξε. Μακάρι το πρόβλημα να ήταν το ένα μπαν του Μιλένοβιτς για 1500 ευρώ. Ναι. Το θέμα είναι ότι το κομμάτι των μπαν και απασχολεί πάρα πολύ τους ανθρώπους της ομάδας, και τα 1500 ευρώ του Μιλένοβιτς τώρα είτε έτσι είτε αλλιώς θα πληρωθούν και okay, το θέμα θα κλείσει. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες για τους οποίους υπάρχουν οφειλές, για τους οποίους υπάρχει μια προσπάθεια όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα να κάνουν υπομονή με λίγο ακόμα, τώρα περιμένουμε τα χρήματα, αύριο περιμένουμε τα χρήματα, την άλλη εβδομάδα περιμένουμε τα χρήματα, ούτως ώστε να ξεκινήσει μια διαδικασία να τους δοθούν κάποια χρήματα τέλος πάντων μπροστά και να γίνουν κάποιοι διακανονισμοί, ούτως ώστε να αποφευθεί ο κίνδυνος αυτός της απαγόρευσης μεταγραφών. Ναι. Στα δικά μου τα μάτια, αν επιβληθεί η απαγόρευση μεταγραφών, ο ΠΑΟΚ θα έχει μια σεζόν μαρτυρική του χρόνου. Δηλαδή γίνεται ακόμη χειρότερη από αυτό που περιμένουμε. Δηλαδή
το να του προκύψουν ξαφνικά, ξέρω εγώ, 5-6 μπαν, που δεν θα είναι για 1500 ευρώ, έτσι, δεν θα είναι και για 500.000 ευρώ, αλλά θα είναι ποσά τα οποία θα πρέπει και να πληρωθούν και σε πρώτη φάση και να διακανονιστούν. Και επίσης, όταν μιλάμε για μπαν, έχουμε στο νόμο ότι το ποσό το οποίο οφείλει όταν πηγαίνει στη FIBA πια ανεβαίνει. Γιατί βγαίνουν μετά τα έξοδα, βγαίνουν κάποιοι τόκοι και όλα αυτά. Δηλαδή, αν ξέρω εγώ, χρωστάς στο Στέργιο 5 ευρώ και το επιδικάσει η FIBA τα 5 ευρώ το οποίο του χρωστάς, τα 5 μπορεί να γίνουν 7. Μαζί με τα έξοδα και με όλα τα άλλα. Οπότε το κομμάτι του Μιλιάνου Μητσέ έχει διπλή το μπαν που ανακοινώθηκε, μάλλον που έγινε γνωστό χθες το βράδυ, έχει διπλή ανάγνωση. Τα 1500 ευρώ οι εταιρείες θα πληρωθούν. Okay. Το θέμα είναι το πρώτο. Και περιμένουν πολλά άλλα, πολλά περισσότερα. Νίκο... Και επίσης έχει την ανάγνωση ότι μιλάμε για 1500 ευρώ. Έτσι. Δηλαδή τώρα προφανώς είναι μια υπόθεση που αφέθηκε από ό,τι καταλαβαίνω, όταν μιλάμε για τέτοιο ποσό. Σε κάτω αφέθηκε, ναι, εντάξει. Ακριβώς. Και ξαφνικά ήρθε αυτή η απόφαση. Σου λέω, για μένα είναι, όχι για μένα, γενικά από όσο ξέρω και στις επαφές που έχουν κάνει οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ με την πλευρά του κυρίου Σαββίδη, έχει παρουσιαστεί ένα πλάνο το οποίο ουσιαστικά είναι ένα πλάνο αποπληρωμών με ένα συγκεκριμένο ποσό που μπορεί να μπει. Και νομίζω ότι αν υπάρξουν κάποια χρήματα αυτή τη στιγμή, από όπου και αν προέρχονται αυτά, το πρώτο πράγμα που έχουν να κάνουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι είναι και πιο σημαντικό από το να τρέξουν για να κάνουμε ρόστερ, είναι να μιλήσουν με όλους αυτούς τους οποίους έχουν οφειλές και υπάρχει ο κίνδυνος του να προσφύγουν στη FIBA, να τους δοθεί ένα ποσό, έτσι, όχι μόνο να γίνει συμφωνία για διακανονισμό, γιατί για να γίνει συμφωνία για διακανονισμό θα δοθεί ένα ποσό. Και μετά να τηρηθεί ένα διακανονισμός μέσα σε ένα, ξέρω εγώ, διάστημα κάποιων μηνών και να αποπληρωθούν για να φύγει αυτός ο κίνδυνος από πάνω. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ, εκτός από όλα τα άλλα, πρέπει να κάνει και ομάδα με μπαν την επόμενη σεζόν, μιλάμε ότι το να κάνεις ομάδα με μπαν με ένα μπάτζετ το οποίο υπολογίζει ότι μπορεί να είναι στα 500 χιλιάρικα περίπου, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Νίκο, έτσι, έχουμε εικόνα πόσοι παίχτες μπορούν να πάνε στη FIBA και γιατί ποσό μιλάμε μέσα έξω πάνω κάτω. Το ποσό, να σου πω την αλήθεια, δεν το γνωρίζω, αλλά σίγουρα είναι 5-6 περιπτώσεις που είναι που πιέζουν παραπάνω. Δηλαδή είναι μία του Κρουμπάλη που εδώ και περίπου ένα χρόνο ουσιαστικά είναι αυτό το θέμα ανοιχτό, μάλλον τους τελευταίους μήνες, ναι, που γίνεται διαρκώς προσπάθεια να μην πάει, να μην διεκδικήσει, τέλος πάντων, από εκεί τα χρήματα του. Μέχρι στιγμής αυτή η προσπάθεια και αυτό το ψιστήρι, τέλος πάντων, έχει αποδώσει, δεν έχει έρθει κάποιο μπαν από εκεί. Αλλά επίσης θα έχουμε στο νόμο ότι αν έρθει ένα μπαν κανονικό, έτσι, όχι τώρα αυτό τα 1500 του Μιλιάνοβιτς, θα ακολουθήσουν κι άλλα. Δηλαδή μετά ξεκινάει, ανοίγει ο άσκος του όλου για να έρθουν και οι άλλοι, τέλος πάντων, που έχουν οφειλές και να κυνηγήσουν από εκεί τα χρήματά τους. Και νομίζω ότι το συγκεκριμένο κομμάτι, αυτό δηλαδή των οφειλών προς παίκτες που έχουν δυνατότητα να προσφύγουν στη FIBA, είναι η προτεραιότητα εφόσον υπάρξει ένα ποσό το οποίο θα μπει στα ταμεία. Έτσι. Και ανάλογα και το ποσό, προφανώς μπορεί να γίνουν και οι ανάλογοι διακανονισμοί. Το πιο ωραίο θα ήταν πόσα είναι, τι χρωστάει στο καθένα για να το πληρώσει. Καλά, ναι. Μιλάμε κάτι τέτοιο, δεν φαίνεται να γίνεται. Έτσι. Δηλαδή το άλλο, το κομμάτι που έχει να κάνει με τις οφειλές προς το δημόσιο, είναι κάτι που μπορεί να ρυθμιστεί. Και εκεί χρειάζεται ποσό, έτσι. Δεν είναι, δεν μπαίνει σε μια ρύθμιση, τέλος πάντων, δεν τρέχει σε ένα ποσό που φτάνει περίπου στα 1,3 εκατομμύρια ευρώ χωρίς λεφτά. Αλλά αυτό ρυθμίζεται με κάποια χρήματα. Το κομμάτι των οφειλών είναι το κομμάτι των οφειλών προς παίκτες, για να αποφύγεις το ενδεχόμενο αποκλεισμό μεταγραφών, απαγόρευση μεταγραφών μάλλον, είναι πολύ κομβικό δεδομένη χρονική στιγμή. Γιατί, ας πούμε, αν έχουμε στο νου μας, το παράδειγμα του Άρη πέρσι δεν είναι μακριά. Γιατί όταν θα πέσει ο ΠΑΟΚ, okay, μπαίνει ένα ποσό και ξεκινάει να τρέχει ρόστερ για την επόμενη σεζόν με μπαν. Το να κάνεις ρόστερ με μπαν σημαίνει ότι κάνεις και πιο ακριβό ρόστερ. Γιατί όταν θα πας στο Στέργιο, ο οποίος ξέρει ότι εσύ δεν μπορείς να πάρεις άλλον, από εκεί που θα έχει, ξέρω εγώ, 3 ευρώ να ζητάει, θα ζητήσει 5. Και εσύ δεν έχεις άλλη επιλογή, θα συμφωνήσεις τα 5. Γιατί δεν μπορείς να πάρεις ξένο, δεν μπορείς να πάρεις παίκτη που δεν έπαιζε στην Ελλάδα. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
Ναι. Έτσι, θα πρέπει να έχουμε και αυτό στο όνομα και νομίζω ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή αυτό είναι και το πιο ζωτικό για την επόμενη μέρα. Οι άνθρωποι του ΠΑΟ και εγώ άκουσα και αυτό που είπε ο Σταύρος, οι άνθρωποι τέλος πάντων του ΑΣ που τρέχουν όλο αυτό το διάστημα την υπόθεση τέλος πάντων της στήριξης από τον Ιβάν Σαββίδη, προσδιορίζουν ότι στο τέλος της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης είτε θα γίνει μια συνάντηση είτε τέλος πάντων θα υπάρξει μια οριστική ενημέρωση για το τι θα κάνει. Γιατί νομίζω και όλος ότι και ο ίδιος ήταν εδώ εν ώψη του αγώνα από τον Άγιαξ τις επόμενες ημέρες. Αυτό μεταφέρουν αυτοί. Περιμένουμε να δούμε. Αν δεν υπάρχει αυτή η στήριξη, ειλικρινά δεν μπορώ να γνωρίζω πώς μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάει στην επόμενη μέρα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να πάει σήμερα που μιλάμε. Δηλαδή να έχει μια ομάδα η οποία θα παίξει του χρόνου στην Basket League και στο Champions League χωρίς μια τέτοια στήριξη. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Και επίσης όλο αυτό το διάστημα όλοι όσοι τέλος πάντων είτε ασχολούνται είτε είναι γύρω από την ομάδα είτε στον ΑΣ είτε στην ΚΑΕ έχουν στηρίξει όλες τις ελπίδες τους εκεί. Πουθενά άλλου. Δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική δηλαδή σήμερα που μιλάμε 2 Αυγούστου. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει στην πορεία, αν χρειαστεί να υπάρξει, αλλά δεν υπάρχει. Κοίταξε, εναλλακτική σε περίπτωση στα δικά μου μάτια, για αυτό που μιλάμε για την εναλλακτική, είναι να αλλάξει πλήρως η διοίκηση, να έρθουν άνθρωποι που θα έχουν ένα μικρό μεγάλο γκέλο στον κόσμο και να γίνει άνοιγμα στον κόσμο. Και ο Θεός μαζί μας. Και κάποια χρήματα που θα πρέπει να μπουν κάπως. Δηλαδή να είναι κάποιοι άνθρωποι που θα μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά. Έτσι. Ναι. Το να βοηθήσουν οικονομικά, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να βάλει, ξέρω εγώ, 1,5 εκατομμύριο ευρώ, μου φαίνεται πολύ δύσκολο, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν και κάποιοι που μπορούν να βάλουν 100-200 χιλιάρικα σε μια τέτοια περίπτωση. Τέλος πάντων, ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το. Ναι, το πράγμα πρέπει να περιμένουμε. Ακριβώς. Αλλά το λέγαμε Νίκο. Απλά νομίζω ότι νομίζω το συγκεκριμένο κομμάτι της αναμονής για το θέμα Σαββίδη θα τελειώσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Είτε έτσι θα τελειώσει. Ναι, πρέπει να τελειώσει γιατί το λέγαμε Νίκο από τον Απρίλιο ακόμα. Αλήθεια. Να γίνει ακόμα και το χειρότερο σενάριο για να δει ο καθένας τι μπορεί να κάνει και ποια είναι η επιλογή του. Ναι. Το να εισπράξει ο Ερασιτέχνης και η ΚΑΕΝΑ όχι στις 15 του Σεπτέμβρη. Δεν είναι πιο εντάξει, καταλαβαίνει κανείς τι μπορεί να γίνει μετά. Τίποτα. Καταστροφή. Αν είναι να υπάρξει το όχι του Ιβάν Σαββίδη για τους δικούς του λόγους, ας υπάρχει τώρα. Για να υπάρχει και ένα δίμηνο μπροστά, μπας και βρεθεί μία λύση, δεν ξέρω πώς και τι, αλλά να υπάρχει χρόνος. Εντάξει. Εντάξει, η κατάσταση είναι έτσι όπως το περιγράφουμε, είναι πολύ δύσκολη και. Όλοι όσοι αυτοί τέλος πάντων που ασχολούνται με την ομάδα και με το τμήμα μπάσκετ έχουν ποντάρει τα πάντα εκεί, στη στήριξη από τον Ιβάν Σαββίδη. Αντιλαμβανόμαστε αν κάτι τέτοιο δεν υπάρξει. Δηλαδή εγώ είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική. Ναι. Ούτε έχει δουλευτεί κάποια εναλλακτική. Να δούμε. Το μυαλό όλων είναι εκεί. Ας ελπίσουμε να έχουμε το όλο θέμα νομίζω θα ξεκαθαρίσει άμεσα, δηλαδή μέσα σε αυτές τις επόμενες ημέρες. Μακάρι να ξεκαθαρίσει και θετικά και να φανεί λίγο μια ακτίδα φωτός και αισιοδοξίας, αλλά ακόμα και έτσι να μην γίνει, ας ξεκαθαρίσει τουλάχιστον για να ξέρουμε, όχι εμείς, οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη και η ΚΑΕ γενικότερα, τι έχουν να αντιμετωπίσουν και τι μπορούν να κάνουν. Να το ξέρουν όμως τώρα ξανά και όχι 20 του Σεπτέμβρη. Εγώ πιστεύω, θέλω να δω το θετικό κομμάτι, ότι αν υπάρξει οικονομική στήριξη, και πάω και έχει ένα ποσό για να κοιμηθεί, νομίζω ότι μπορεί και το κομμάτι του οργανισμού να το τρέξει όσον αφορά το μπαν και να κάνει ένα ρόστερ τίμιο στη λογική του να έχει μια ανταγωνιστική ομάδα που θα παίζει και στην Ευρώπη. Ναι. Προλαβαίνει ακόμα να το κάνει. Υπάρχουν και Έλληνες παίκτες στην αγορά, υπάρχουν και Έλληνες παίκτες στο ρόστερ που εφόσον ικανοποιηθούν οικονομικά, πληρωθούν πράγματα τα οποία τους χρωστούνται, δεν νομίζω ότι θα φύγουν. Προλαβαίνει ακόμα και σήμερα μιλάμε 2 Αυγούστου αλλά για να το κάνεις δεν έχει χρήματα είναι πάρα πολύ απλό η προτεραιότητα είναι συγκεκριμένη εφόσον υπάρχουν χρήματα παλιές οφειλές για να αποσωθεί απαγόρευση μεταγραφών προπονητής και οφειλές προς τους παίχτες που είναι ακόμα στην ομάδα που ανήκουν εκεί και ρόστερα από εκεί πέρα. Ωραία, ευχαριστούμε Νίκο, οτιδήποτε νεότερο αν υπάρξει στο ΠΑΟΚ.
και καλό μαζί μεσημέρι. Από εβδομάδα τηλεφωνικά. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον Νίκο. Κλείνοντας να πούμε, αγάπη, ότι υπάρχει ένα μήνυμα της ΠΑΕΠΑ στον κόσμο. Ναι, ένα ευχαριστώ για το sold out στα διαρκείας. Λογικό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καλύτερους φιλάθλους στον κόσμο. 22.154 εισιτήρια διαρκείας. Δεν μου λες, ο Άρης θα πάει στη Νορβηγία με τσάρτερ. Εννοείται, τι, με τι θα πάει, με πτήση γραμμής. Να πάνε σε τρεις δόσεις όπως πήγανε στην Κύπρο με δύο δόσεις. Αυτό. Λέγατε χθες ότι πάνε σε τρεις δόσεις και τώρα κλείνουν τσάρτερ. Αυτά, αγάπη, εσείς να τα βλέπετε. Και είναι και ακριβή η Νορβηγία, έτσι. Αυτά εσείς να τα βλέπετε. Λεφτά έχουμε. Η Νορβηγία, ένα μπουκαλάκι νερό, 15 ευρώ. Δεν μας νοιάζουν αυτά. Δεν μας νοιάζουν. Λεφτά υπάρχουν. Θα πάρουμε δικά μας νερά. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Είτε μείνετε εδώ, είτε πάτε σε κάποια κοντινή ή μακρινή παραλία. Μείνετε στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί μέχρι τις 5 ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.